Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος κομπρόχο πίπινο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήριες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεραχώρια και γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα! Κωστή Θεσσαρό στο μικρόφωνο, για τον μπουτσουνάρα μου, με Σωτήρη Δασκαλάτσι, τα κάβεις μωρέ! Πίσω από την κονσόλα με επική μπλούζα. Bruce Lee, φίλε, δεν υπάρχει το άτομο. Ακόμα πιστεύω θα έδερνε. Πόσο χρόνο θα ήταν ο Bruce Lee αν θα ζούσε τώρα? 70 κάτι? Α, καλά, άνετα, φίλε. Άνετα. Εδώ, φίλε, δέρνει ακόμα ο Steven Seagal, που είναι, δηλαδή, εντάξει. Ο Chuck Norris, ρε φίλε, πηδάει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Δεν, οπότε δεν είχε. Εδώ παίζει ακόμα ο Τζαβέλα στην Εθνική, δηλαδή. Δηλαδή κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ήταν από την Ουγγαρία. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι παίζει ο Μπουχαλάκης και ο Λυκογιάννης. Ή Λυκογιάννης. Εκεί με τους τόνους έχω ένα ζήτημα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στην Εθνική Ελλάδος. Αυτή την παρέα που έχουν φτιάξει εκεί. Την υπέροχη παρέα. Και συγγνώμη που ενοχλούμε με τον Μπέλκα. Συγγνώμη που έχει μπει και ο Μπέλκας μέσα. Δηλαδή. Λυπούμε, θα σας καλάμε λίγο ρε παιδί μου το τοπίο. Θα το τακτοποιήσουμε και αυτό. Δηλαδή δεν θα ξανασυμβεί. Δεν θα ξανασυμβεί. Την προηγούμενη μέρα ο Λιμνιός έχει βάλει μια γκολάρα, φίλε. Με τους νέους, με τις ελπίδες τέλος πάντων. Πείτε τους όπως θέλετε. Τους πέρασε όλους. Πέρασε και τον Κόνο και τον Εξοφυλαρούχα και τον Κυπουρό και το νοσοκομιακό και το φορείο και τους πάντες. Αυτά που λέτε. Να μην κάνουμε ένα σχόλιο. Τζαβέλας, δηλαδή πραγματικά ο χρόνος περνάει και κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με το παιδί, αλλά ρωτά, δεν υπάρχουν καλύτεροι παίχτες από το Δόνι, το γιο Δόνι, ξέρω εγώ, ή τον Μπουχαλάκη. Πρέπει ντε και καλά να παίξει ο Μπουχαλάκης. Τι έχει κάνει ο Μπουχαλάκης στην καριέρα του για να αξίζει να είναι στην Εθνική? Ή ο Λυκόγιαννης. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, δηλαδή σοβαρά μιλάτε? Και δεν θα χάσουμε. Τι γίνεται? Καλημέρα, πάμε σχολείο, ζήτω. Αυτά είναι φίλε. Χθες άνοιξαν τα σχολεία. Πολλούς ελέγχους είχε στα σχολικά. Τα περισσότερα σχολικά, όπως έχουμε πει, κίτρινα απ' έξω, ασπρόμαυρο περιεχόμενο, που λέει και ο φίλος μου τηλέμαχος. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ είμαστε και σήμερα να κάνουμε ωραία πράγματα, να κάνουμε σουξουμούξου. Αν γουστάρετε σήμερα να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση για τριήμερο στις Ερμές, για τραπέζια στη Λαδόκολα, για γυαλιά από το Μανολόπουλο, θα κάνουμε και σήμερα σουξουμούξου. Άμα θέλετε και άμα γουστάρετε. Ήμασταν τεμπέλιδες, είπε ο Σκύμπε. Φίλε, μεγάλη λέξη ο τεμπέλης. Βέβαια είναι... Πιστεύω σε επίπεδο σκληρότητας και έντασης στο νούμερο 3. Στο νούμερο 2 ανεβαίνοντας, σε επίπεδο έντασης λέω και ποσότητας, είναι ο τεμπέλαρος. Φίλε, είσαι πολύ μεγάλος τεμπέλης ή αλλιώς τεμπέλαρος και είναι και το υπερατού που είναι ο τεμπελχανάς. Α, και το τεμπελόσκυλο, βεβαίως. Θα το βάλω στην ίδια. Ναι, σωστό, σωστό. Δηλαδή ξεκινάμε. Τεμπελόσκυλο, τεμπελχανάς, είναι νομίζω νούμερο ένα. Δηλαδή πραγματικά δεν σηκώνεσαι φίλε τίποτα. Κρατάς το χέρι αχτύπητο τον καφέ και περιμένεις το σεισμό για να χτυπηθεί ο καφές. Δεν κουνιέσαι ρε παιδί μου. Καθόλου. Δεύτερο μετά από κάτω, νούμερο 2 πιστεύω ο τεμπέλαρος. Έτσι, είσαι τεμπέλαρος. Έτσι. Και μετά νομίζω ότι είναι ο... Έτσι, ποιο είπα νούμερο 3. Όχι, μήπως στο 3 ήταν ο τεμπέλαρος. Τεμπέλαρος, τεμπελχανάς, τεμπελός και ο τέλος πάντων όλα αυτά. Και είπε, τι να πει και η Κροατία δηλαδή που έφαγε η φιναλίστ του Μουντιάλ 6 γκολ από την Ισπανία. Θεωρώ ας πούμε ότι μέχρι το 5 είναι ρεζιλίκι. Είναι εξεφτύλα, είναι... Έχει πολλές λέξεις να πεις. Είναι διασύρμος. Έχει διάφορες τέτοιες ρε παιδί μου που γράφανε παλιά και τα σπορ έτσι με πολύ μεγάλους τίτλους. Διασύρμος! Είναι μια λέξη.
Έχει και χειρότερο σώμα. Δηλαδή μετά το 5, διαπόμπευση είναι ένα. Ε! Καφενείο. Λοιπόν, σεξ το 6 είναι και τα σόβρακα που λέγανε παλιά. Δηλαδή και στα 6 σου παίρνω και τα σόβρακα. Δηλαδή στι αίρε υπάρχει τίτλο για τι αίρε, φίλε, για το βροχερό απόγευμα. Είναι και τα σόβρακα, παίρνει και τα σόβρακα. Τα χαιρετίσματά μα στην χάρτινη πρωταθλήτρια 2017-18 που χθε βγήκε με επένου και καμάρι να ανακοινώσει ότι έχοντα πάρει το πρωτάθλημα, έχοντας προκριθεί στους ομίλους, Champions League, την ώρα που τους φτιάχνουν νέο γήπεδο, πούλησαν 14.200 εισιτήρια. 14.200. Τόσο ήταν το ταβάνι τους. Το νούμερο αυτό το είχαμε εμείς στις 22 Ιουλίου, όπως μου έχει βάλει η Ιωάννα Βαμβακίδου, εκλεκτό ζουμουσάκι στην ομάδα, εχθές το βράδυ. Το νούμερο αυτό το 14.000 το είχαμε στις 22 Ιουλίου. Η ΑΕΚ το έκανε στις 11 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει τελικά ελπίδα, έτσι. Υπάρχουν και εκεί άνθρωποι που ένιωσαν ότι εδώ κλάπηκε κάτι από κάποιους που το άκτιζαν. Ότι το πήραμε σαν ΑΕΚ επειδή κλέψανε από τους άλλους. Υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται έτσι πραγματικά. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το 14.000. Δηλαδή έχεις ένα γήπεδο που χωράει 50.000 το ΆΚΑ. Κάτι που τους φύγανε οι παίχτες. Κάτι που δεν κάναμε τα γραφές. Κάτι που νιώθουν ότι κλέψαν κάτι από κάποιον που το άξιζε. Και γι' αυτό είχε και αυτή την κλήρωση, τη γυμναστεία, ας πούμε, με το βίντεο κλαπ. Αυτό είναι το νούμερο, αποτυπώνεται. Αυτό είναι το νούμερο. Την ίδια ώρα, έχοντάς μου κλέψει αυτό που άξιζα, έχοντας υδρώσει μέσα στο καλοκαίρι και γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα μπω στους ομίλους γιατί πρέπει να περάσω από συμπληγάδες, 22.000 διαρκείας, 21.200 μαζί με των ανέργων, εγώ θα λέω 22.000, αυτό είναι το νούμερο. Και που θεωρώ ότι αν δεν είχε βάλει και κόφτη και το αφήνανε καλά, δεν το συζητώ ότι αν περνούσαμε ομίλους Champions League θα γινόταν, ή αν την ίδια ώρα χτίζαμε γήπεδο, φαντάσου, να έλεγε, έλα Παοκτσί, πάρε θέση στη Νέα Τούμπα, να τη βλέπει, να πηγαίνουμε κάθε μέρα να περνάμε απ' έξω και να βλέπουμε να σηκώνονται οι προβολείς, το πέταλο, η καινούργια θύρα 4, να περνάμε από εκεί κάθε μέρα. Και θα έμενε στα 14 το νούμερο. Απλά το επισημαίνουμε, δώστε μια παράτηση μέχρι το 2020 τα παιδιά, μπορεί να αυξηθούν. Το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε, λες και το ήξερα όταν έλεγα πριν, δεν σας θέλουμε εδώ, τους πολιτικούς. Δεν θα μας προσφέρετε τίποτα. Μόνο ένα μπουμπούλα μας έφεραν. Φυσικά, τεράστιο, το είπα και χθες, τεράστιο λάθος να παραδοθεί η φανέλα με το 12. Τεράστιο ατόπιμα. Τεράστιο ατόπιμα, το κατάλαβαν και μέσα από την ΠΑΕ και ζήτησαν συγγνώμη από τους συνδέσμους κτλ. Και χθες μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο που συνυπογράφηκε η θύρα 4. Και φυσικότατο είναι αυτό και πολύ εύλογο και πολύ λογικό, διότι η φανέλα με το 12 παραπέμπει στους ανθρώπους που ήρθαν και έφυγαν προώρα και λάτρεψαν αυτήν την ομάδα και έδωσαν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, την ίδια τους τη ζωή, στην άσφαλτο ή μέσα στα γήπεδα. Σε αυτούς οι οποίοι γέρασαν και δεν σταμάτησαν ποτέ να λατρεύουν τον ΠΑΟΚ και είναι εκεί, είναι το νούμερο του λαού, γι' αυτό αποσύρθηκε. Και το δίνει σε αυτόν τον τύπο. Μεγάλο λάθος. Λάθος του υπαλλήλου, λέει, που την έδωσε στον Γκαγκάτση. Ο Γκαγκάτσης δεν είδε τι νούμερο είναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν το είχε πάρει χαμπάρι, θα έλεγε δώστε μου μια άλλη φανέλα. Αλλά έτσι γίνεται όμως. Πρέπει να τα προσέχεις αυτά. Και βέβαια. Πάλι πάτησαν οι καλοθελητές για να δημιουργήσουν ένα μπουμπούλα. Θα τους κάνουμε άνω κάτω να σκοτωθούν μεταξύ τους. Και δημιουργήθηκε όλο το θέμα. Ξαναλέω, όχι αδίκως, απόλυτα εύλογα. Ατόπιμα μεγάλο. Και πώς τα καταφέρνουμε πάντα και βάζουμε ένα αυτογκόλ.
Η ομάδα είναι έτσι όπως είναι. Έκανε συγκλονιστική προσπάθεια και κέρδισε τον κόσμο από πέρσι που έκανε το σερί, το κύπελο, το πρωτάθλημα που πήρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα το καλοκαίρι φοβερές εμφανίσεις. Δύο αποκλεισμοί ομάδων Champions League και η Βασιλεία και η Σπαρτάκ. Μάχη μέχρι σε σκάτω με την Μπενφίκα. Χειροκρότημα κόσμου στο τέλος και πάμε τώρα τι. Έρχονται αυτοί και τους δίνουμε τις φανέλες. Να μην δώσουμε καμιά φανέλα ρε σε αυτούς. Τίποτα, ούτε για το θυμοτυπικό, ούτε δημόσιες σχέσεις. Χρυσά έκανε ο Ιβάν, σηκώθηκε και έφυγε όλη η οικογένεια. Όλοι, μας χορτάσατε λόγια. Και να περνούν και προς τα έξω ότι σας κάνουμε και γήπεδο. Τι λέτε ρε, τι μας κάνετε. Ούτε τις καντίνες απ' έξω δεν μας δίνετε. Ούτε τις καδικές μου και οι καντινιέριδες δικοί μας είναι, φίλοι μας. Δεν μας δίνετε, μας δίνετε ένα οικόπεδο που το ονομάζετε στρατόπεδο, γελάει ο κάθε πικραμένος. Να πω ότι σήμερα ήρθα κατευθείαν από τη Σκοπιά, έκανα το 2-4 στο γερμανικό νούμερο, εκεί στην πύλη να πούμε στην Μικράς Ασίας, και χαιρετίσματα και στα παιδιά που κάναν καύσιμα στον όρχο πίσω να πούμε, μπροστά στη θύρα 1. Και προσοχή εκεί όπως βγαίνετε για το σχολείο, γιατί βγαίνουν τα τάγκς, βγαίνουν τέλος πάντων τα στάγερ από εκεί, είναι χώρο στρατοπέδου όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε. Και προς τα έξω πέρασε, τι, ορίστε, σας κάνουν και γήπεδο. Και δεν προλαβαίνουμε να σβήνουμε μηνύματα. Είναι πολύ κοντά το φίλτρο, θέλω να σας πω, στην ομάδα. Πλέον δεν μπορούμε. Τέσσερις άνθρωποι έχουμε και ζωές. Έχουμε και παιδιά, έχουμε και οικογένειες. Έχουμε και δουλειές που πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα μέσα στον μπιμπλίκι, να σβήνουμε τον κάθε περίεργο που μπαίνει, να ρίξει κατάρες, να βρεις μανάδες, να πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ ή τον κάθε έναν που έχει διαφορετική άποψη και να βρίζονται μεταξύ τους. Πολλό μάλλον δε άνθρωποι που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα. Θα μπει ένα ωραίο φιλτράκι, θα ανοίγουμε την ομάδα 8 με 10 και μετά θα βλέπουμε τι μπαίνει. Γιατί μπήκαν και διάφοροι περίεργοι τώρα. Και με τα κομματικά, ο καθένας θα εξυπηρετεί. Σου λέει εδώ πέρα είναι 11.500 άνθρωποι. Μπες να κάνεις την προπαγάνδα σου υπέρ του Τσίπρα. Μπες να κάνεις την προπαγάνδα σου υπέρ του Άδωνη, να πούμε υπέρ του Μητσοτάκη. Ένα κουμπάκι θα πατήσουμε και τελειώνει η ιστορία, να το ξέρετε. Άλλος χθες έβαζε κάτι δάνεια. Μπήκε μια, το σβήσαμε. Ξαναμπήκε. Δεύτερη, δεν πήρα χαμπάρι, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί όλη τη μέρα. Για να πουλήσει δάνεια, να πούμε στον Κοσμάκη. Να πουλήσει ψεύτικη ελπίδα. Θα τελειώσει. Δεν με βοηθάει σε τίποτα αυτό, να ξέρετε. Στην εκπομπή δεν προσφέρει κάτι το να μπαίνει ο άλλος και να πλακώνεται. Να το έχετε υπόψη σας. Αυτά έτσι, ηρίστο εν παρόδο. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης με εκπληκτικές συσκευές για το μαγείρεμά σας, με κουζίνες που είναι τελευταία λέξη τεχνολογίας και να φτιάχνετε πράγματα υπέροχα για σας, για την οικογένειά σας, και ΑΕΓΕ κουζίνες και Ζανούση εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 51 χρόνια προσφοράς. Αύριο το τελευταίο μισάωρο θα έρθει στο στούντιο για πρώτη φορά, όπως έχω φέρει όλους τους χορηγούς, φίλους πρώτα, και ο Μάξης Παμπουκίδης, θα τα πούμε και από κοντά. Ο άνθρωπος έχει μοιράσει τα τελευταία χρόνια δώρα που δεν έχει μοιράσει καμία άλλη ραδιοφωνική εκπομπή πανελλαδικός. Και σας το λέω έχοντας απόλυτη συνέστηση, δεν βάζω υπερβολή καθόλου μέσα. Έβλεπα χθες τη λίστα, τηλεοράσεις, τάμπλετ, αφιγραντήρες, κλιματιστικά, σκούπες, PlayStation, κονσόλες. Χαμός, χαμός. Και αύριο με την ευκαιρία θα δώσουμε και αύριο ένα μεγάλο δώρο. Μην ξεχνάτε, ζαχαροπλαστία Νικολαίδης και παγωτάρες και γλυκάρες και φοβερά ψωμιά και υπέροχες τούρτες. Ό,τι θέλετε θα βρείτε στα δύο καταστήματα, στην Καραολίκη Δημητρίου, στα δύο ζαχαροπλαστεία μας και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΒ. Ασχοληθήκαμε λοιπόν εκτενώς με τους κυρίους αυτούς που ήρθαν, μας έκαναν άνω κάτω την πόλη και τη ζωή, άνω κάτω την πόλη και τη ζωή. Φυσικά και είναι υποχρεωμένοι, απαιτούμε, δεν παρακαλούμε.
απαιτούμε τη στιγμή που έχει δώσει 22 εκατομμύρια στην ΑΕΚ, η Περιφέρεια Αττικής. Τη στιγμή που κάνουν την ανάπλαση στον Παναθηναϊκό και έδωσαν λεφτά για να φτιάξουν τη λεωφόρο. Και τους έδωσαν κατηγορία. Θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να είναι στη Β' Γ' Εθνική. Τη στιγμή που έσβησαν τα χρέη της ΑΕΚ μια φορά. Τη στιγμή που τους τα σβήσαν δεύτερη. Τη στιγμή που μπήκε ο Ολυμπιακός και έσβησε επίσης τα χρέη του. Και έκανε ρυθμίσεις. Τη στιγμή που του φτιάξαν τον Καραϊσκάκης. Αλλά εκεί είναι παιδιά, εδώ είμαστε από παιδιά, έτσι. Και εδώ δόθηκε ένα άχρηστο κομμάτι στο οποίο έχει κάτι πεζούλια που παρκάρουν τα αυτοκίνητα όσοι πηγαίνουν να πάρουν το διαρκείας τους και γίνεται μια λαϊκή την Τετάρτη και γι' αυτό σηκώθηκε ολόκληρο τσουνάμι επικοινωνιακό. Ο ευνοημένος ΠΑΟΚ και σας δίνουν και σας κάνουν. Ρίξαμε κι εμείς νερό στο μήλο εμείς. Αυτοί. Δεν δίνεις φανέλα. Δεν γουστάρω να τους δώσω καμιά φανέλα, ρε. Καμιά. Ήρθατε στο περίπτωμα να φωτογραφηθείτε. Βγάλε μια φανέλα που λέει ΠΑΟΚ Νταμπλούχος 2017-18. Αυτό μας στερήσατε, κύριοι. Και τώρα ήρθατε τι, ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Και τη στιγμή που πουλιέται και το όνομα της Μακεδονίας. Έτσι νιώθω εγώ, ρε, έτσι το βλέπω εγώ, ρε παιδιά. Έτσι θέλω να, δηλαδή θέλω πραγματικά θέλω να φύγουν αυτοί. Και έρχονται τώρα κι άλλοι. Μέχρι την Κυριακή θα έχουμε διάφορες επισκέψεις. Μας θυμούνται όλοι. Ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, θα μείνουν στους ξενοδοχειάρες τους, θα αδειάσουν οι δρόμοι για να περάσουν. Μην τυχόν τα πουλάκια μου και κολλήσουν σε καμιά Δωδεκανήσου, σε καμιά Τσιμισκή, σε καμιά Αλεξάνδρους Βόλου. Δύσκολα παιδιά με την κίνηση. Αφήστε τους ανθρώπους να περάσουν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Μια χαρά θα πάνε να φάνε τις ψαρούκλες τους, τα ακριβά εστιατόρια. Πληρώνει ο λαός, πληρώνουν τα κόμματα, πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης. Μια χαρά. Ο καθένας θα παίξει το δικό του παιχνίδι, θα κάνει τη δική του προπαγάνδα και θα φύγει κύριος. Να ξαναπάει εκεί που είναι συγκεντρωμένο όλο το θέμα και εγώ εδώ να παλεύω να φτιάξω 52 χρόνια ένα μετρό και ένα περιφερειακό χωρίς φανάρια. Εμείς δεν την εγκαταλείπουμε την πόλη μας, την αγαπάμε γιατί εδώ, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ γεννήσαμε τα παιδιά μας, εδώ θα γεράσουμε. Γιατί να φύγουμε? Επειδή τη στραγγίσατε σαν πόλη, επειδή τη βάλατε στο περιθώριο, θα μείνουμε και θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε. Όσο έχουμε δουλειά, αύριο μπορεί να μην έχουμε. Μπορεί να κλείσουν τα ραδιόφωνα, μπορεί να μην έχει τίποτα. Μόνο τότε. Θέλετε να σας πω πόσοι ακροατές τα τελευταία 10 χρόνια έχουν φύγει έξω? Λίστα έχω. Λίστα. Και κάθε φορά στη λίστα που έχουμε για τα pre-game, που κάνουμε τη βόλτα, κοστί, έλα. Είμαι ο Χρήστος, έφυγα και είμαι, να πούμε, στην Νιρεμβέργη. Θα με βάλεις? Έλα, Κωστή, πήγα στο Δουβλίνο. Βάλε με και εμένα στην πόρτα. Έλα, έφυγα και είμαι, να πούμε, στην, ξέρω εγώ, στο... στη Στοκχόλμη, ξέρω εγώ, στο Ελσίνκι. Βάλε με και εμένα. Και εκεί βλέπεις, μεγαλώνει μία λίστα με ανθρώπους που είναι άνθρωποι, μυαλά, νέοι άνθρωποι που έχουν να δώσουν πράγματα και σηκώνονται και φεύγουν. Και το Σάββατο έχουμε μάτς. Το Σάββατο έχουμε αγώνα. Ο Όφη γυρίζει την πρώτη εθνική μετά από αρκετό καιρό. Θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Ακούω, Βερεσέ, έχετε καλή σχέση με τον Όφη. Και με τον Πανιόνιο. Πέρσι καλή σχέση είχαμε. Θυμάστε τι έγινε. Αυτή την προπαγάνδα αφήστε την απ' έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τσιμπήσουμε. Αν έστω και ένας βρεθεί να φάει το παραμυθάκι... Σας το λέω, θυμάστε πέρσι. Άχαστο, λέει, διπλό. Τι σοβαρά μιλά, διπλό με στον Πανιόνιο. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Με τον γκολ του Μάτος. Τελευταίο δευτερόλεπτο το σώζαμε το μάτς. Ο Πανιόνιος, ρε, ο δικός μας. Αλλά η προπαγάνδα απέναντι δουλεύει φουλ. Δουλεύει στο φουλ. Ελπίζω, ή μάλλον να μην πω ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ο Ρασβάν τους έχει βουλώσει τα αυτιά σε τέτοια πράγματα, διότι αν μπούμε χαλαρά, θυμάστε τι είχε γίνει την τελευταία φορά στην Κρήτη. Το θυμάστε τι είχε γίνει την τελευταία φορά, η τελευταία πρέπει να ήταν. Που βγήκε Όφη με κάτι πιτσιρίκια και χάσαμε από το πουθενά. Φάγαμε 3 γκολ και φύγαμε, ούτε καταλάβαμε τι είχε γίνει. Και τρώγαμε τις σάρκες μας 15 μέρες μετά. Καμία υποτίμηση στον αντίπολο. Καμία υποτίμηση. Καμία υποτίμηση.
Ελπίζουμε σήμερα η τομογραφία να είναι καθαρή για τον Αλεξάνδρε Πρίγιοβιτς. Ελπίζουμε να μην έχει τίποτα το τεράστιο αυτό σεντερφόρ, αυτή η παικτούρα, με το ένα άγγιγμα ο άνθρωπος μυρίζει τον γκολ όπως μυρίζεται ο λύκος στο θύραμα. Ελπίζουμε να μην έχει τίποτα. Αλλά και αν έχει, να ξεκουραστεί, διότι αν έχει, έτσι είναι. Όταν έχει περάσει ένα καλοκαίρι και δεν ξεκουράζει όσο πρέπει, τι να κάνει. Ήρθε ο άνθρωπος, μπήκε κατευθείαν. Ξεκουράστηκε λιγότερο και προς τιμήν του θα μπορούσε να ξεκουραστεί πολύ περισσότερο. Όπως έκαναν διάφοροι άλλοι μουντιαλικοί. Ήρθε, μπήκε ο άνθρωπος, πρόσφερε στα μάτς, σκόραρε. Θα πάω σε διάλειμμα. Θα φύγω με τραγούδι. Θέλω, επειδή σαν σήμερα έφυγε μανούλα πολύ αγαπημένου προσώπου, δεν χρειάζεται να πω, ξέρει αυτή, γνωρίζει, σαν σήμερα πριν 2 χρόνια, μία παοξού, ένα παλικάρι, μια μάνα πραγματικά λεβέντισα, γιατί μεγάλωσε αυτή την κόρη, την οποία την υπεραγαπάτε και όλοι, λοιπόν, εκεί μέσα, στη θύρα 4, η συγκεκριμένη μάνα, αφιερώνω το συγκεκριμένο κομμάτι σε αυτή τη μάνα που έφυγε σαν σήμερα πριν 2 χρόνια και στην κόρη της που μένει πίσω και αγωνίζεται και παλεύει με όλα αυτά που της έχει επιφυλάξει η ζωή και ο Θεός. Αφιερωμένο σε σένα, ξέρεις εσύ. Πάμε, έτσι θα φύγουμε για το διάλειμμα. Λοιπόν, αυτά ήρθαν, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα για το τραγούδι αυτό για τη μάνα. Δεν είναι από τα πιο διαδεδομένα, αλλά έχει συγκλονιστικό στίχο. Ο Καζαντζίδης, ο μεγάλος Τέλειος, είχε και τρελή αδυναμία στη μάνα του. Και η δικιά μου η μάνα είναι μακριά, τη βλέπω λίγες φορές το χρόνο. Αυτά. Είμαστε στιματίες, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Και παραγγελίες δεχόμεθα. Σήμερα δεν κλήρωσα κάτι. Δεν κλήρωσα. Όχι, όχι. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, άμα θέλετε. Για να σας βάλω για τριήμερο στις θερμές. Για να βάλω γυαλί από το Μανολόπουλο, κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη, 3 γενιές οπτικά στη Νεάπολη δίπλα στον Αγιώργιο. Όσοι πήγατε καταλαβαίνετε τι λέω. Και δίνει και αυτός όποτε υπάρχει θέμα, όποτε ζητάμε, ποτέ δεν αρνήθηκε. Και εντός και εκτός χορηγίας ο άνθρωπος, γι' αυτό τον αγαπάω, γιατί πάντα είναι εκεί και για τον πελάτη και για τον φίλο. Λοιπόν, και θα δώσουμε και τραπέζια στη Λαδόκολα. Αυτά. Και σακουλίτσες κρέατα μπορώ να βάλω μέσα. Έχουμε τώρα και τον Άγγελο, έχουμε και τον Μιχάλη. Πάμε να μιλήσετε εσείς, να πείτε αυτό που θέλετε, να το βγάλετε από μέσα σας. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Ζήστε αυτό που έρχεται. Όποιος δε προσπαθεί, επειδή έχουμε μερικές φορές διαφωνίες μεταξύ μας, γιατί δεν ήμασταν ποτέ πρόβατα. Όποιος πατάει πάνω εκεί και θέλει να επιφέρει διχασμό, όποιος περιχαρής προσπαθεί να μας φάει τις σάρκες και να χορέψει πάνω από τα πτώματά μας, όποιος θέλει να κάνει κύκλους σαν όρνεο πάνω από τα πτώματά μας, θα περιμένει, δυστυχώς, θα περιμένει πάρα πολύ. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, τις λύνουμε εντός της οικογένειας. Δεν αφήνουμε κανένα να μπει να μας μαγαρίσει αυτό που αγαπάμε. Δεν αφήνουμε κανένα να μπει μέσα, να μας διασπάσει, να μας διχάσει, να σκοτώνεται παοξί με παοξί. Αυτή τουλάχιστον είναι η κοσμοθεωρία εδώ, του δικού μας διόρου. Ναι στη διαφωνία, φυσικά έχουν δίκιο τα παιδιά, που αισθάθηκαν θυγμένοι που δόθηκε το 12. Φυσικά δεν πρέπει να δοθούν φανέλες, ναι. Κριτική, σκληρή, πολλές φορές σε σημείο που πραγματικά σφίγγει το στομάχι σου. Παγώνεις, λες τι γίνεται τώρα. Αλλά μέχρι εκεί δεν αφήνουμε κανέναν. Μόνοι μας τα λύνουμε τα θέματά μας. Νταβατζή στο κεφάλι μας, δεν βάζουμε κανέναν. Κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, ας δουν τα θέματά τους αυτοί. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύω εγώ. Ας μην χαίρονται λοιπόν ότι ανακόπτεται η πορεία ή ότι μπορεί να μην γίνει το γήπεδο Στολίδη. Φυσικά και θα γίνει. Το αξίζει και ο λαός και ο πρόεδρος και ο παδί και αυτοί που έχουν φύγει και δεν πρόλαβαν και όλος ο οργανισμός. Δεν μας δόθηκε τίποτα εύκολα.
Ό,τι πήραμε το πήραμε με αγώνα, με αίμα, με υδρότα. Επειδή το αξίζουμε. Και επειδή είμαστε καθαροί. 22.000 διαρκείας είναι η απάντηση στην κλοπή την περσινή. Αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Ναι. Τι έγινε. Γεια σου Αντώνη. Κωστή, εγώ θα γκρινιάξω λίγο. Δηλαδή δεν μπορώ η ομάδα... Αντώνη, έλα λίγο πιο κοντά ή καθάρισε λίγο τον ήχο. Ναι. Πάμε, πάμε. Σ' ακούω. Εγώ θα γκρινιάξω λίγο ρε φίλε. Δεν γίνεται η ομάδα να είναι στο καλύτερο σημείο της ιστορίας της. Και εγώ να προσπαθήσω να δημιουργήσω θέμα και να διχαστώ επειδή δώσαν τις πανέλες, ας πούμε. Λάθος μεν, αλλά όχι ρε φίλε και τόσο ικανός να μαλώνουμε. Ναι. Είπα Αντώνη, αυτό είναι η προσδοκία κάποιον. Δεν είπα ότι έγινε. Εννοείται έτσι. Δηλαδή τι, διαβάζω σε κάτι σαν τις βράζει ο εμφύλιος στο ναι, πάω, ναι, 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 καλά, αυτό, αυτό θέλουν φίλοι. Μα, Αντώνη δηλαδή... μου, δεν είπα ότι αυτό έγινε, κατάλαβες αυτό που είπα, νομίζω το κατάλαβες, έτσι. Ναι, λέω ότι κάποιοι... Ναι, δε, εγώ... όχι, μα δεν διαφωνούμε, άκουσα λίγο τι είπα, τι είπα. Είπα, αυτό προσδοκούν κάποιοι, αυτό επιθυμούν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Αυτό είπα, δεν είπα ότι έγινε. Εννοείται, αυτό θα έλειπε. Ναι. Αυτό όχι, έλειπε. Για την Εθνική Ελλάδος, φίλε, η Εθνική Ελλάδος που ξέραμε και αγαπήσαμε πέθανε το 2014, φίλε, μετά το Μουντιάλ. Σωστός. Συμφωνώ απόλυτα. Στο χαμένο πέναλτι του Γκέκα. Γεια σας. Αυτό το πράγμα τώρα που περιφέρεται σε όλα τα γήπεδα είναι μια είναι ομάδα... Μια παρεούλα, φίλε. Μια παρεούλα δημόσιες σχέσεις. Είναι μια ομάδα που είναι για δημόσιες σχέσεις και που την κάνουν κομμάτι του μάνατζερ, φίλε. Τελείως. Δεν αξίζει να ασχολούμαστε με αυτήν την ομάδα. Ειλικρινά σου μιλά. Μέχρι να ξανέρθει ένας Ρεχάγκελ και να αποφασίσει να καθαρίσει την μπουγάδα εκεί πέρα, δεν αξίζει να ξανασχοληθεί με αυτήν την ομάδα. Και κάτι θα πούμε, α, η πατρίδα μας. Όχι, ρε φίλε, αυτό δεν είναι η πατρίδα μας. Αυτό είναι να βάλουμε. Δηλαδή, και το καταλαβαίνεις πιο πολύ στην αλλαγή που βγάζει τον Μητρογλίτη. Αντί να βάλει τον Κουλούρη που είναι σε τερφόν, με βάζει μέσα τον Μπακασέτα, ρε φίλε. Σαν να λέει πρέπει να χωνευτεί όλο το παρεάκι. Θλιβερό, φίλε. Θλιβερό. Ναι, ο Μπουχαλάκης, τι είναι ο... Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Πείτε μου λίγο. Υποτίθεται ότι ασχολούμαι και ξέρω. Ο Μπουχαλάκης, τι έχει κάνει για να είναι στην Εθνική. Ο Μπουχαλάκης, δηλαδή, καταρχήν σε κόβω λόγω ονόματος, φίλε. Δεν μ' αρέσει. Τέλος. Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει. Ανώ, δεν γουστάρω. Λυκόγιανης, αφά στα πρόβατα, φίλε. Ο Λυκόγιανης, τέλος πάντων. Δεν παίζει ο Γιαννούς για να παίξει ο Τζαβέλα. Εντάξει, τραγικό φίλε. Δεν είναι σε αυτή την εθνική. Ο Λιμιός του περνάει προθέσεις σταματημένο στο μάτς. Τον κολλάρα έβαλε το παλικάρι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι. Η υπερδιαφήμιση του Μπάρκα, αυτό είναι το μυαλό μας, δηλαδή πώς θα αναδείξουμε τον Μπάρκα. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε. Τελείωσε, να μην τρομίζουμε. Τέλος, τέλος. Έχουμε μάτς το Σάββατο, το μυαλό μας είναι εκεί. Τελείωσε. Πρέπει να γίνει δουλειά το Σάββατο και μετά με την Τζέλση να πάρουμε στην αρχή μα μπορεί. Εκείνη όλη η ιστορία. Και μετά θα έρθουν οι άλλοι. Τους περιμένουμε αριστερά γκάλες. Η δίκαια πρωταθλητρία. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθουν τα λέψε, κάθε μέρα βγαίνουν να το πούν. 14.000 διαρκείας, φίλε. Ρε, κατάντια. Φίλε, εντάξει. Εντάξει. Και εσύ, άμα σε λένε κάποια... Άμα κλέβεις κάτι και ας υποβάλεις τον εαυτό σου... Ναι. Πρέπει συνέχεια να το λες. Πρέπει να το λες. Για να το πιστέψεις. Μπορείς την 61η φορά να το πιστέψεις. Μπορεί. Δεν αποκλείεται. Να είσαι, να είσαι ένα 58 και να λες είμαι πολύ ψηλός, είμαι ψηλέας, είμαι αλλά πεντάρι, καρφώνω από την προσωπική. Μπορείς στο τέλος να ψηλώσεις. Με αυτούς, εγώ αυτό που θέλω να κάνει η ομάδα να τους βάζει γκολ και να παίρνει για την ομάδα την μπάλα από τα δίκτυα και να τη βάζει στη σέντρα. Έτσι. Να βάλτε, λέει, ελάτε, ελάτε να μου βάλετε. Ναι. Έγινε Αντουάν. Όχι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Τι γίνεται, Λαγκούτ. Έλα μαγιού. Πού είσαι αδερφέ? Καλά, καλά, τρέχουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ξεκινήσαν οι δουλειές, τα σχολεία, αυτά. Έτσι, ήρθε μια μεγάλη... Έχεις προτάχει? Α, ναι, ναι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε. Δεν μου λες χθες κάγκελο θάμνος, δέντρο. Όχι, φίλε, ποιο κάγκελο. Η μαμά ήταν κάγκελο θάμνος, εγώ ήμουνα φορτηγό και αριστοφύρος. Α, εντάξει, είχες δουλειά γι' αυτό. Αλλά μαμά στάνταρ, φίλε, παρακολούθηση. Εδώ σφυρί κάνει δρυπάνι. Ναι, κανονικά. Κεραίες και τέτοια κι άλλα. Αν είχαμε βιντεοκλήση να δούμε τι γίνεται, ξέρεις τα κλασικά τώρα. Πολύ γέλιο. Και εγώ χθες πήγα πρώτη φορά. Δεν είχα πάει σε αγιασμό της Νεκταρίας. Δεν είχα πάει τα τρία προηγούμενα χρόνια λόγω της εκπομπής. Γινόταν πάντα μέσα στην εκπομπή. Λοιπόν, χθες έγινε 10:30, έφυγα
Φουρ. Κατευθείαν. Πρόλαβα, ευτυχώς, όχι στο διευκόν. Πρόλαβα. Εντάξει. Είχε και αυτή το όλοι μπαμπά, έρχονται. Μπαμπά, γιατί δεν έρχεσαι, μπαμπά. Έρχονται, μπαμπά. Έρχονται. Λοιπόν, οι άλλοι μπαμπάδες, λοιπόν, γιατί δεν έρχεσαι. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ έχω να πω δύο πραγματάκια ό,τι αναφορά αυτό που έγινε με τις φανέλες. Σταματήστε να ασχολείστε με τις φανέλες. Μην κοιτάτε το δέντρο, κοιτάξτε το δάσος. Αφοσιωθείτε μόνο στην ομάδα, παιδιά. Αφήστε τους, ψάχνουνε τα πάντα να μας διαβάλουνε. Μην ασχολείστε μαζί τους. Λάξε. Όσο τους φτύνεις, τόσο μεγαλύτερο μέρος θα έχουν μαζί μας. Απλά δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε. Δεν γίνεται και οι σύνδεσμοι. Εγώ μόλις το είδα, μέχρι το κινητό από τα χέρια. Ναι, δεν γίνεται και να θάψουμε τις ανακοινώσεις των συνδέσμων. Δώσε το 13, ρε φίλε. Κανένα μην με δώσει. Να μην δώσει τίποτα. Δώσε το 13. Το 12, ρε φίλε. Το 12 είναι, ρε φίλε, είναι ο ΠΑΟ και μετά είναι το 12. Δεν είναι κανένας άλλος μετά. Είναι ο ΠΑΟ και μετά είναι το 12. Έτσι ακριβώς. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, άρα εντάξει, δεν μπορούμε να μην το θέμα να μην το δούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια, ούτε θέλουμε κιόλας να κουκουλώσουμε καμία ανακοίνωση, δεν έχουμε καμιά υποχρέωση, καμιά γραμμή. Έτσι ξεκάθαρο είναι αυτό, το καταλαβαίνετε. Ναι. Όχι όμως να φτάσουμε στο άλλο άκρο, να φαγωθούμε μεταξύ μας τώρα και να πηγαίνουμε να... Μην τους δίνετε τη χαρά. Ναι, έχουμε και μέσα σε μια οικογένεια, υπάρχουν μέσα στην οικογένεια πολλές φορές και διαφορετικές απόψεις. Αυτό, τέλος. Κρατήστε τα μέσα. Δεν έχω βάλει κανέναν τροχονόμο πάνω στο κεφάλι μου, τι θα κάνω μέσα στην οικογένεια. Και τώρα, φίλε, που έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα με το θέμα γηπέδου, εγώ ένα έχω να πω. Διασφαλίστε τα πάντα και μετά ξυλώστε ένα καρεκλάκι. Αρχαιολογίες, μαχαιολογίες, πολεοδομίες, χαρτάκια, χαρτούδια, αυτοκόλλητα, Χαρή, βεβαιώσεις. Σου λέω ένα πράγμα. Ούτε γνώστης βαθύς το παίζω, ούτε ειδήμων. Ένα πράγμα σου λέω. Τι έχω μάθει εγώ. Αν δεν έχουν διασφαλίσει, παύλα εξασφαλίσει, δεμένο χειροπόδαρα σε ένα χαρτί, σε μια συμφωνία, σε ένα νόμο, και το τελευταίο πραγματικά μικρό πραγματάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξέρεις. Λε, όλο αυτό το διάστημα γίνονται πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε εμείς έξω. Γίνονται πράγματα. Έτσι μαθαίνω κι εγώ. Εδώ και 5 χρόνια. Να σου πω και κάτι άλλο. Όταν φτιάχτηκε η θύρα, όταν έγιναν ανακατασκευές στο γήπεδο, έτσι, η 1, 2, 3, μπήκανε θεμέλια εκεί, έτσι δεν είναι? Δεν βρήκαν τίποτα, θέλω να σου πω εκεί. Εκεί δεν βρήκαν τίποτα. Δηλαδή, κάτω από τη θύρα 1, 2, 3, όταν βάλανε, γιατί και εκεί μπήκανε θεμέλια. Δεν χτίστηκε επιφάνεια. Δεν είναι λιώμενο. Δεν βρήκαν τίποτα τότε. Δηλαδή, εκεί δεν έχει και απέναντι, ας πούμε, στην 7, ξέρω εγώ, ή στην 4 ή στην 5, θα έχει. Επίσης, όταν χτίσανε αυτό το πράγμα, να πούμε, αυτό το μπετόν αρμέ δίπλα, αυτό το κέντρο πολιτισμού, σηκώσαν αυτό το θηρίο εκεί να πει, δεν κατάλαβα ποτέ. Ποτέ γιατί. Τώρα με μεταφέρει κάπου αλλού και θέλω να σου πω, Χαρή, και κάτι άλλο. Είναι δίπλα αυτό, επειδή υπάρχει αυτή η ανησυχία, όλοι έχουμε αυτό το φόβο. Ξέρω. Μην κάνουμε έτσι και βρούμε κάτι. Δηλαδή εκεί γύρω-γύρω. Όταν σκάψανε για το κολυμβητήριο που είναι δίπλα το κολυμβητήριο. Τι βάθος έχει η πισίνα. Εκεί δεν βρήκαν και θα βρούνε ειδικά κάτω από τη θύρα 4, ας πούμε, και την 5. Ναι, φίλε, δεν ξέρεις. Δεν νομίζω, αδερφέ. Δηλαδή δεν είναι το μέρος ότι έχουν εκεί πέρα, δεν το έχουν αγγίξει εδώ και 50 χρόνια, δεν χτίσει και τίποτα γύρω-γύρω. Πάμε να χτίσουμε, ας πούμε, στον Παρθενώνα. Θα σου πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για το στρατόπεδο, ψάξτε το λίγο. Έχω ακούσει ότι στην ιστορία παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, εκεί πέρα ήταν κατόλπος, λέγονται αυτά, το στρατοπέδο. Εντάξει. Και τι, και λες τώρα τι το... Το ΤΑΙΔΕ χαρακτηρισμένο τι, στρατόπεδο. Δεν μου λες, και ο κόσμος που περνά εδώ και 50 χρόνια από εκεί και βλέπει τη λαϊκή και το δρόμο, τι πάει να πει στρατόπεδο. Και εκεί ήταν κάτι αρχαίοι ναοί, να πούμε, του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Για να το έχει το ΤΑΙΔΕ στρατόπεδο, μήπως εκείνα τα χρόνια πήγε στρατόπεδο. Okay. Δεν μπορώ να... Δεν δικαιολογείται. Ναι, ναι, άστο, άστο. Εντάξει. Έγινε, Χάρη μου, έγινε. Ε,
Ζιζού, ετοιμάσου. Καλά, εγώ στο έχω πει εδώ και καιρό. Εκτός και αν σε προλάβει Γιουβέντους το καλοκαίρι, να ξέρεις. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Τέλος, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Επιτέλους θα μιλήσουμε. Έλα Γιώργο μου, έλα, 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 μακρηγορήσαμε. Μέα κούλπα. Όχι, εντάξει, μπορεί. Περνάμε ωραία. Εντάξει. Όταν θα ασχολείσαι με την ΑΕΚ θα τα βλέπεις όλα κανονικά. Ναι. 14.823 εισιτήρια. Κατά 68% περισσότερα από πέρσι. Δεν πάμε καλά. Κοντζάμ ταμπέλα μπροστά στην ΕΡΤ, στην ώρα που έλεγε τώρα το πρωί τα αθλητικά, ολόκληρο 14.000 παπλωμά, κατά 68% περισσότερα από πέρσι. Εμείς τι πρέπει να πούμε? Είδες πώς, πρόσεξε, δεν λένε δώσαμε μόνο 14.000 τόσα εισιτήρια. Τόσο τις 100 περισσότερο. Δηλαδή, αν πέρσι είχες 500 εισιτήρια διαρκείας και φέτος πουλούσες 1000, τι θα έλεγες? 50% αύξηση! Προσέξτε, η προπαγάνδα, παιδιά, βλέπετε. Αυτό που λέει ο Γιώργος. Καταλαβαίνετε πώς μπορείς. Έτσι. Δηλαδή, πήγαινα με την φίλη και δεν μπορούσα καθόλου. Κούκου δεν έκανε. Και κατάφερα στο μήνα μία φορά. Είσαι 100% πάνω σε σχέση με την προηγούμενη. Δεν σημαίνει ότι έγινες κεραστής, φίλε. Την προπαγάνδα περάσαμε και στην τηλεδική Γερμανία. Γκέμπελς, πώς λέγονταν αυτός, ο οποίος ήταν αρχηγός στην προπαγάνδα. Ξεπεράσαν οι άνθρωποι, δεν παίζονται. Δεν παίζονται, τελείωσε να πούμε. Και εμείς καθόμαστε τώρα και λέμε και τα λοιπά. Ρε παιδιά, αυτό το κήπεδο άμα θα γίνει θα είναι ένα από τα θαύματα του Χριστού. Κάτι θα βρούνε για να μας σταματήσουν. Και βλέπουμε εμείς ότι όλα πάνε καλά. Με το που θα σκάψουν, θα έρθουν όλοι οι οικολόγοι, αυτοί που οι σωτήρες. Τι οικολόγοι? Τι έχει, έχει κανένα υδροβιότοπο? Όχι, περνάει. Εκτός και αν μας πούνε ότι το ρέμα που περνάει εκεί μετά τα γυράδικα. Ναι, έχει δύο βατράκια. Όχι, μετά τα γυράδικα εκεί το ρέμα που είναι, πριν βγούμε πάνω στη Λαμπράκη, περνώντας τα γυράδικα. Ότι εκεί ζει, να πούμε, ένα σπάνιο πιγκουίνο λευκόχρυσο με γαλανά μάτια. Πολύ σπάνιο. Δύο έχει όλου τη γη. Δεν θα τολμήσει. Εγώ δεν λέω να παρανομήσουμε. Μακάρι. Δεν θέλουμε να παρανομήσουμε, έτσι. Μακάρι. Αλλά δεν θα τολμήσει κανένα στο ποτάμι που λέγεται ΠΑΟΚ, γιατί θα φροντίσουμε εμεί, θα φροντίσουν οι άνθρωποι που τρέχουν για αυτό το πράγμα νυχθημερών να διασφαλίσουν κάθε ρογμή. Κάθε ρογμή. Συγγνώμη, και πάμε τώρα για την εθνική. Μόνο ένας, θεός χωρέσον, μεγάλος προπονητής, ο οποίος είχε καλέσει για πρώτη φορά πάνω από 50% στην Εθνική από ομάδες της Θεσσαλονίκης. Από ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και μετά το είχε κάνει ο Παναγούρας. Όλη αυτή μια ζωή ήταν το 99,9% να καλάνε ποδοσφαιριστές από το λεγόμενο και το λεγόμενο, όχι το σημερινό, το ΠΟΚΟ. Πάντα αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Όπως είπες, γιατί δεν καλά σκύρω το Λιμιό, γιατί δεν καλά στο Λάμπρο. Και μου καλά έγινε. Πρώτον, έγινε, Γιωργάρα μου. Έγινε. Ο Μπουχαλάκης. Εντάξει. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί, ρε. Έλα. Δεν θα με κλείσεις. Να σε κλείσω. Κάρε στα περμητήδο λαβεντάρσκες στο πληκτρολόγιο. Γιατί πότε σε έκλεισα για να σε κλείσω σήμερα? Όχι, γιατί όλοι μιλάνε πολύ. Που σημαίνει επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Δεν, 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 λέμε, κάτσε, κάτσε, περίμενε, περίμενε. Πεσμένα τα λες, πεσμένα τα λες. Είσαι άσε, έχω στεναχώριες από τους γιατρούς και από τα αυτά. Και τι, ίσα ίσα, γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο πρέπει να τα πεις με περισσότερο πάθος. Κουφάλα νεκροθάπη δεν θα πεθάνουμε. Έτσι ποτέ. Αγόρι μου, βγάλε πάθος από μέσα σου. Καροτίδες βουλωμένες. Αυτά ρε φίλε, δεν μασάς τίποτα. Βρίτιδες και σκατά στα μούτρα. Δεν πήρε, μην μασάς τίποτα ρε, λοιπόν, πάω και είσαι ρε. Να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Πάμε, πάμε. Το τέλος που θα πας για διάλειμμα θα βάλεις πάνω σε αυτά που θα πω το μαγιά μου που είμαι παοξής. Πάμε, λέγε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ο πολιτικός έκανε την πολιτική του και ήρθε στο περίπτερό μου και τον έδωσα μία φανέλα. Σαν διπλωμάτης που είμαι εγώ, όπως ήμουνα και στο μπασκετικό το γήπεδο. Έκανα τη διπλωματία μου, έκανα τη μαγιά μου και έκανα γήπεδο του Παλατάκη. Τώρα θα κάνω και το σωλίδι
του Σαββίδη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, στα οικόπεδα του Δεδέογλου. Του Δεδέογλου, τον, ναι. Τον Δεδέογλου, δεν μου δώσε. Έχεις δίκιο, το παρέλειψα γιατί. Και πρόσεξε. Υπάρχει διάλειμμα, βλέπω το ρολόι εγώ. Μη στεναχωριέσαι. Πάμε όποτε θέλουμε εμείς. Όσο χρόνο θέλεις. Δεν κάνω κιόλας, αμαλάχη. Είναι 9 ώρα. Εμείς κανονίζουμε. Λοιπόν. Για το παλατάκι. Παύλε. Παύλε. Για το παλατάκι. Για το παλατάκι. Την εποχή που μοίραζε χρήματα το κράτος, άλλοι τα έκαναν παίχτες. Άλλοι τα δώσαν σε μεταγραφές. Ο Βεζιρτζής ο νοικοκύρης τα έκανε γήπεδο, φίλε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μια κουβέντα για να τελειώνουμε, να πας για διάλειμμα να πιεις το νερό σου, το καφέ σου. Λοιπόν, τίποτε δεν με χαρίσανε τα πεζοδρόμια, εγώ τα αξιοποιούσα. Τα παουξάκια τα βάφανε, τα δέντρα τα ποτίζανε και έχει αξιοποιηθεί εκείνος ο χώρος. Και θα πληρώσω ΦΠΑ, φάπες θα φάω για αυτό το χώρο που με παραχωρεί. Χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν δουλειά. Χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν δουλίτσα. Χιλιάδες. Άσε με να τελειώσω, αυτά δεν θέλω να πω. Πόσα επαγγέλματα έχει η οικοδομή, ξέρει κανείς? 40 επαγγέλματα έχει μια οικοδομή. Για να κάνεις αυτό το γήπεδο θα φάει κόσμος και κοσμάκι στο μάκι. Και θα λυθεί και η αδερφή χώρια στη Σύνδο που κάνει, ε! Το ξέρεις αυτό για τη Σύνδο τώρα που κάνει ο Σαββίδης? Το είπα χθες. Α, το είπες εσύ χθες, δεν σ' άκουσε καθόλου χθες, γιατί ήμουνα κάτω. Λοιπόν, να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μας, έχουν επενδυτές, εάν το Χαριλάου δεν τους φτάνει, το Αλατίνι στον τεπό είναι όλο χωράφια και σκουπίδια. Να πάνε στην κυβέρνηση τώρα που έχει τα αυγό στον κόλο ζεστό και πάει για εκλογές 5 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο δεν κάνει. Τους είπε ο Βασιλιάδης, κάντε μελέτη, κάντε και εσείς μελέτη. Η Καλαμαριά, η Καβάλα και ο Πιερικός και όλοι να πάρουνε. Δεν θα ασχολούνται με εμάς τις εκπομπές τους. Να κοιτάξουν τα μούτρα τους πρώτα στον καθρέφτη και μετά να ασχολούνται με την παοκάρα μας. Και βάλει μου και το μαγιά μου που με παοξείς τώρα. Έγινε, Παύλε! Φιλιά αυτό που έχω κάνει! Φιλιά! Γεια σου, Παύλε μου! Είχα κάτω στην κάσμα με τη Μαρινέλα! Είχα την καλύτερη ομάδα του μπάσκετ! Είχα και τον Ιωάννηδη τον πολιτικό από δίπλα! Μη μου συγχύζεσαι! Πρόσεξε! Μη μου συγχύζεσαι! Λοιπόν, διάλειμμα! Θυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Μπείτε σε όποιο κατάστημα ηλεκτρικών της πόλης και όχι μόνο. Στο τέλος όμως αφήστε την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μπείτε, εκεί θα βρείτε και ΑΕΓΕ και Ζανούση αυτό το διάστημα. Κουζίνες υπέροχες. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Επίσης, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο Κιλκής, στην ηλεκτρονέτ Καρέλης. Που ξέρω ότι ακούνε και εκεί. Μέχρι και παίχτη φέραμε με ίδιο επίθετο. Ηλεκτρονέτ Καρέλη στο Κιλκί, στα χαιρετίσματά μας. Στα παιδιά, πάρα πολύ ακροατήριο έχουμε εκεί. Πάρα πολύ ΠΑΟΚ έχει το Κιλκί. Εντάξει, λέω τα αυτονόητα, αλλά δεν πειράζει που και που. Να τα υπενθυμίσουμε. Λοιπόν, κάποιοι βγαίνουν σήμερα και καμαρώνουν για τα 14.000 διαρκείας. Όντας πρωταθλητές με ένα κλεμμένο πρωτάθλημα. Μου λέει φίλος Άξης, γιατί το λες συνέχεια αυτό? Μα αφαιρέθηκαν οι βαθμοί, 9 βαθμοί από τον ΠΑΟΚ και έτσι εσύ συμπλήρωσες, έτσι εσύ με πέρασες. Με αυτούς τους βαθμούς που αφαίρεσες από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να το λέμε συνέχεια, δεν το καταλαβαίνω γιατί το λέμε. Αυτό που κορόιδευες για μια δεκαετία με τον Βάλνερ, έγινες ίδιο και το αυτό. Με το πρωτάθλημα που πήρε στα χαρτιά ο Ολυμπιακός και τόσα χρόνια σε εκπομπές το λέμε παρότι ΠΑΟΚ. Ότι τη ΣΑΕΚ τότε της κλέψανε ένα πρωτάθλημα και το είχε σημαία σου. Και έκανες πέρσι ακριβώς το ίδιο. Τι να έκανες. Να βγαινες να παίξεις, φίλε. Έχανες 1-0, δεν είναι ντροπή. Αυτά. Πάμε διάλειμμα. Αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε παγωτάρες, Velvet Bosco. Μπείτε και ζητήστε το. Δεν έχετε ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Και δεν θα το βρείτε και πουθενά αλλού. Αποκλειστικά. Στα δύο Ζαχαροπλαστία, στην Καραολή και Δημητρίου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι. Πάμε, βουκάραμε, βουόρα, εδώ είμαστε, ζουμουσού λέμε, κάνουμε ζουμουσάδες, ζουμουσάρουμε, το έχουμε σε ρήμα, ζουμουσένιος, σε επίθετο, σε επίρρημα, ό,τι θέλετε φίλε, κανονικά.
Ζουμουσάδα σε ουσιαστικό. Έτσι. Κανονικά ό,τι υπάρχει. Ζουμουσάκι σε υποκοριστικό. Έτσι. Ζουμουσάρα. Πω από τη ζουμουσάρα είναι αυτή. Έχεις χάσει δασκαλάκι. Παρασκευή. Βγαίνει ο Τσουκνίδας και λέει: παιδιά, πήγα στη λαδόκολα. Πω, πολύ ευχαριστήθηκα. Φαέλη μου έβγαλε λέει, μια λαδοκολάρα. Ήσουνα, έτσι ήσουνα. Α, ναι, ρε, Παρασκευή, τι λέω. Δηλαδή, μαγική στιγμή. Επεριτώ να σου πω ότι μου στείλανε στο inbox 50 λαδωμένους κόλους με string. Έτσι, οι φίλοι μου. Οι φίλοι μου. Δες λίγο λέει μια λαδοκολάρα. Γιατί κανένας, ρε παιδιά, κανένας δεν έβγαλε μια λαδόκολα κανονική. Όλοι εκεί, όλοι να αποσπάσουν την προσοχή του παραγωγού παύλα ψυχαγωγού παύλα να πούμε ραδιοφωνατζή. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Μπαίνουμε βουόρα. ΠΑΟΚ Ότο. Ακούστε που σας λέμε και δεν θα χάσετε. Εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας σε κορυφαία εταιρεία υποστήριξη Insurance Brokers. Σε συνεργασία βέβαια με τον επίσημο ΠΑΟΚ. Εμείς τέτοια πράγματα δεν κάνουμε. Δηλαδή το όνομα ΠΑΟΚ για να μπει εκεί. Ο Κιάτας και το υπόλοιπο επιτελείο ήρθαν σε συμφωνία. Όλα τακτοποιημένα και όλα νόμιμα. Με μια εταιρεία πρωτοπόρο που κάνει κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα. Να ασφαλίζει τους οπαδούς, να ασφαλίζει τους φίλους της. ΠΑΟΚ Ότο. Και τη μηχανή και το αυτοκίνητο. Και βέβαια τηλεφωνείτε στο νούμερο που έχουμε πει και λέμε όλες τις μέρες. 211 93 και 5 πεντάρια. 211 93 55 5 55. Και μην ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος δεν πήγε στον ανακαινισμένο υπέροχο χώρο εκεί στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, απέναντι από τον Μασούτη, στα Ελευθέρια, δίπλα στον Αγιώργη, χάνει καταπληκτικά πιάτα. Όποιος πήγε, ενθουσιάστηκε και μας είπε: πόσο δίκιο έχεις που τα λες έτσι ποιητικά και μας τρέχουν τα σαλάκια, λες στη δουλειά και ωρεγόμαστε αυτά που λες, κάνεις ωραίες περιγραφές. Παιδιά, ζουμερά, φρεσκότατα, καλοψημένα, με πολύ μεράκι να πούμε. Με πολύ ιδιοτροπία. Δεν παίρνει όλα τα κρέατα από έναν. Πάει και παίρνει από το κάθε κρεοπόλης. Έχει μια σπεσιαλιτέ. Αλλού παίρνει το σουτζουκάκι. Α, μπορεί να φύγει από την Πηλαία και να πάει στο Χορτιάτι. Από το Χορτιάτι στο Κορδελιό. Από το Κορδελιό στο Ρετζίκι. Κάνει tour το πρωί. Για να φέρει τα καλύτερα ο Δημήτρης στο μαγάζι του. Γι' αυτό και είναι νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε Κουστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Καταρχήν, συγγνώμη χθες για τη λέξη που με στεναχώρησε, μας με ξέφυγε. Τι λέξη. Ανέκδοτο. Στο ανέκδοτο, δεν πειράζει. Θα το σώσω την άλλη φορά. Δεν είπες καμία λέξη. Εντάξει τώρα, στο ανέκδοτο. Έλα, μωρέ, βάλε μπιπ, βάλε μπιπ. Τι λέξη είπες. Και την ξαναλές, λέει τώρα. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Ξέρεις τι γίνεται στα ανέκδοτα, πολλές φορές. Άμα δεν την πεις τη λέξη, ρε φίλε. Χάνει όλο το νόημα, ρε παιδί μου. Όλη την ομορφιά. Με τον μπιπ. Οπότε συγχωρεμένος είσαι. Εκεί δεν θεωρείται βρισιά. Θεωρείται μια αριστοφανική έκφανση του λόγου. Λάδι, σε έβγαλα. Παλιά ήταν κρεβάτι, ξέρεις. Ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Okay. Εντάξει. Κωστή, πάμε. Το νηφικό κρεβάτι. Καριόλα λέγεται και το νηφικό κρεβάτι. Ναι. Τελείως. Έτσι, ρε φίλε. Άρα. Ναι. Στη ζωή σου. Πάω... Καριόλα δεν λέγεται και το γλυκό. Ναι, καριόκα. Έτσι, ε. Και εγώ που νόμιζα ότι... Έλα. Σε αυτή τη ζωή στον ΠΑΟΚ δεν μας χαρίστηκε τίποτα, φίλε. Άλλοι τους κόβουν 7 στρέμματα δάσους, εμάς μας δίνουν πεζοδρόμιο που δεν το πήραμε ακόμα, δεν έχει γίνει η χρήση. Και εμείς παρουσιαζόμαστε ευνοημένοι. Οι άλλοι έχουν πάρει 23 εκατομμύρια μετρητό χρήμα σε καιρό κρίσης που άλλα σωματεία ανά την επικράτεια αλλαστεχνικά ψοφάνει, όχι πέθανε, ψοφάνε γιατί έχει γίνει διαφορετικά. Βλέπουν το χρήμα με το κιάλι. Και κάποιοι κάνουν δουλειές με τη Δούρου και κονομάνε και αυτό πραγματικά είναι τζαμπασουφιά, ρε φίλε, δεν είναι αγιασουφιά. Φίλε, πνίγηκε και κάει και ο Κοσμάκης. Και αντί να πούνε, αυτά τα 20 εκατομμύρια θα φτιάξουμε ρέματα, θα φτιάξουμε αντιπυρητικές ζώνες, θα χτίσουμε σχολεία, θα χτίσουμε νοσοκομεία. Όχι, 20 για να κάνει ο άλλος, φίλε, τον μάγκα. Καταλαβαίνεις, και βγαίνω εγώ. Ξέρουν τι μου δώσαν. Παρκάρουν οι καντίνες στα μάτς και την Τετάρτη η πάγκη της Λαϊκής εκεί. Είναι ένα άχρηστο κομμάτι. Άχρηστο. Και άμα σκεφτείς πόσες θέσεις εργασίας, πόσους κόσμους θα βρει, θα αλλάξει η ζωή του με αυτή την επένδυση εκεί, φίλε. Δεν μπορεί κανένας να μετρήσει πόσους κόσμους είναι. Φίλε. Είναι οι ίδιοι που σβήσανε, γραφτήκανε στο χιόνι τα χρέη τους εκατοντάδες φορές. Πιστόλιασαν όλη την κοινωνία μια και δύο φορές. Κατάλαβες. Τους χάλεσε τη Μανέστρο ο δικός μας, πήγε και πλήρωσε.
11,5 μπραφ. Μέχρι που βγήκαν να του πούνε, γιατί δεν πλήρωσες, λέει, τις προσαυξήσεις. Τι λέτε ρε, ποιοι είστε εσείς που με ρωτάτε. Εσείς οι τζάμπα μάγκες ρωτάτε αυτόν. Σοβαρά μιλάτε. Τέργα μου το, τι γίνεται, μερικές φορές τρελαίνεσαι ρε φίλε. Λοιπόν, Κωστή, τώρα πέρα με φορά άκου ένα ανέκδοτο καλό ακόμα. Ρίχτο, έλα, είσαι έτοιμος, είναι... έχεις ζεστάνει τις μηχανές. Ναι, ναι. Έχεις ζεστάνει τις μηχανές. Είναι ένας τύπος, έχει μια γυναικάρα, σαν τα κρύα τα νερά, πολύ, πολύ, πολύ τζαϊνάτη με τα μπαλκόνια με αυτά. Πάει σε ένα γιατρό, του λέει, γιατρέ, έχω πρόβλημα, λέει, δεν μπορώ να αγαπήσω τη γυναίκα μου, λέει, μόνος μου, λέει, θέλω να έχω, λέει, και παρέα. Δεν μπορώ, γιατρέ μου, λέει, έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Άμα θες, λέει, πάρτε και εσύ, λέει, δεν με πειράζει, λέει, είμαστε απελευθερωμένοι, αλλά δεν μπορώ μόνος μου. Γιατρός συνήθως απόθηκε, τέλος πάντων τη βάζουν και δυο από κάτω. Γιατρός του λέει, τι χρωστάω, λέει, τίποτα, σε πάρα, τίποτα, τι εδώ πέρασαμε, λέει, καλά, λέει. Μετά από κανένα δυο μήνες συναντιούνται σαν μπουζούκια. Λέει ο γιατρός, το βλέπετε και μου απέναντι, λέει, κομπλεξικός, λέει. Δεν μπορεί, λέει, τη γυναίκα του μόνος του, λέει, έρθει στο γιατρείο, λέει, και δυο μαζί, λέει, είπε, λέει, τα κατάφερε. Πετάγεται και ο άλλος και λέει, με κάτι τσακάλια. Λέει, το βλέπετε και τον αγαθό γιο, λέει, απέναντι, λέει, ναι. Γιατρός, μια μέρα είχα μια Τατιάνα, δεν είχα λεφτά για ξενοδοχείο, πήγα στο γιατρείο του και τη γαμπίπλη. Γεια! Πληρώνεις τίποτα σήμερα? Γεια σου, Στέλιο! Πληρώνεις τίποτα? Τίποτα σήμερα. Θα παίξω αντίστροφη μέτρηση. Θα παίξω αντίστροφη μέτρηση μετά τις 9.30. Φιλιά, φιλιά, αν προλάβουμε, αν προλάβουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί, good the boy. Εγώ. Εσύ. Άμα είμαι εγώ, καλημέρα τότε. Τι, μήπως κέρδισες εχθές κρεατά? Ναι, κέρδισα, φίλε, πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ. Περίμενε, πήρες, έδωσες επίθετα κτλ. Ναι, ναι, πήρα. Μπράβο, πήρα, όμως. Μπράβο, γιατί πήρα. Δεν έχω στείλει όνομα γι' αυτό. Πρέπει να στείλω όνομα. Ωραία, γιατί θα πάω σε κανένα 2 ευρώ, οπότε... Ωραία, τέλεια. Θα πάω να τις 12.30. Τέλεια, τέλεια. Στην Νεάπολη, στην Νεάπολη θα πας, έτσι, στην Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου... Εγώ θα πήγαινα στον Εύωσμο, αδερφέ. Όχι, όχι, σε Ανδρέα Παπαδρέου 125. Κληρώθηκε στα τα του Άγγελου, όχι... Ναι, βρε, ναι, βρε. Για πες. Σε ενοχλώ λίγο περάζοντας. Να σου πω, είδα... Πήραξε με ενοχλώντας με, δεν έχω θέματα. Α, έτσι είναι ακριβώς. Επειδή συνεννοούμαστε εμείς οι παλιοί, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Όχι, όχι. Λοιπόν, είδα την εθνική, ρε φίλε, χθες. Τράπεζα. Την εθνική αυτή ομάδα. Οδό. Οδό, ναι, εθνική, ναι, οδό. Ναι. Έβλεπα, νόμιζα ότι έγινε το γήπεδο και έβλεπα μόνο προς τη μια μεριά την μπάλα πήγαινε. Τσουλούσε μπάλα μόνο προς τη μεριά και η Φορτούνη, η Λάζαρο, το Ρωσίδη. Τι γίνεται? Και τα δυο, και τα δυο γκολ ξεκινάνε από τον Τζαβέλα. Και τα δυο γκολ ξεκινάνε από εκεί. Το ξαναλέω, δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο. Έτσι. Αλλά ναι, δεν καταλαβαίνω την αιμονή, γιατί δεν πρόκειται πλέον για τέλος πάντων. Δεν είναι αιμονή, για... αφού είναι κολλητός του προπονητή. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή επειδή, επειδή ο Τζαβέλα τον είχε, ας πούμε, στην Άιντραχ Φραγκφούρτης. Τι πάει να πει, ας πούμε. Ακριβώς. Τι πάει να πει. Λοιπόν, έρχεται μήνυμα από Βαγγέλη Κρασιά, Αμπελόης. Τι, τίποτα ρε, κλήρωσε ένα κυβότιο Κρασιά. Α, αυτά είναι κατευθείαν. Μία κυβωτιάρα Κρασιά, κορυφαία φίρμα Αμπελόης. Εκλεκτό γυάλινο μπουκάλι με γυάλινο πόμα. Κοστίζει κάτι από τελευταίο, επειδή δούλευα στην οικοδομή. Ναι. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στην οικοδομή δεν είναι, τα επαγγέλματα δεν είναι μόνο 40. 40 είναι αυτά που φαίνονται. Ναι. Εντάξει, 40 νομίζω ότι είπε έτσι ένα νούμερο... Παράδειγμα που είπε ο Παύλος, νομίζω είναι πάνω από 150 αυτοί που σχετίζονται με μια ανέργεια της οικοδομής. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα που κάποιος μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Λες λοιπόν ότι υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος πηγαίνει τα τσιμέντα. Σωστά? Ακριβώς. Το φορτηγό με το οποίο πηγαίνει στα τσιμέντα στην οικοδομή δεν πρέπει να βάλει λάστιχα? Δεν θα βάλει βενζίνη, δεν θα πας ηλεκτρολόγο για την μπαταρία του, δεν θα πας σε συνεργείο να φτιάξεις το τιμόνι του, ξέρω εγώ, ή την... Σου λέω ένα μόνο απλό παράδειγμα που φαίνεται ότι ένας μόνο έχει τη δουλειά, που είναι το φορτηγό που πηγαίνει, και είναι άλλες 10 δουλειές, φίλε, από πίσω από αυτό. Το ίδιο ισχύει... Η εταιρεία που κατασκευάζει τα τσιμέντα, επειδή μπορεί να για εκεί το χρονικό διάστημα που θα φτιάξει και το γήπεδο, να χρειάζεται να βγάζει 3 βάρδιες full. Φυσικά θα πάρει 15-20 όχι, όχι μπορεί, παραπάνω. Άγγελε, όχι μπορεί, όχι μπορεί. Αυτά όμως τα αποσιωπούν. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας βγάλουν και καλά ευνοημένους αποσιωπούν. Ότι χιλιάδες άνθρωποι, επίσης δεν λέει κανένας, ότι τούτος εδώ
και φοιπιάδες και φορείες και αυτά, όλα, όλα φίλε. Επίσης δεν αναφέρεται. Επειδή αυτοί έχουν μάθει στο τζάμπα, δεν είχε βγει ο Ντέμις, δεν είχε βγει, δεν είχε πει. Εμείς δεν πληρώνουμε ΦΠΑ, λέει. Δεν πληρώνουμε ΦΠΑ. Δεν θα πληρώνουν ΦΠΑ, ρε φίλε. Ναι, αλλά πρόσεξε. Έβαλε στο άρθρο 44, ότι ξέχασε να πάει ο άλλος από την εφορία στο δικαστήριο, ξεχρεώθηκαν αυτά τα πόσα εκατομμύρια και ξαναχρέωσαν άλλα τόσα. Η σύζυγος όμως, η σύζυγος πήγε όμως τώρα στο έψιλον του Χαλίφη να δουλέψει, Φυσικά. Όχι, λέω, επειδή μπορεί να έχει κοντή μνήμη ο Ντέμις. Γιατί έλεγε ο Νάτος, ο Χαλίφης και τα λοιπά. Με το ύψος η κυρία, φίλε, μόνο κοντή μνήμη η κυρία Βανδύ, αξιοπρεπέστατη και τραγουδίστρια και τα λοιπά. Έτσι και τίποτα δεν λέμε για την κυρία. Αλλά λέω όμως ότι τη σύζυγο την άφησες να πάει στο Χαλίφη το κανάλι του Έψιλον και να πάρει ένα πολύ καλό ποσό για να είναι σε μια κριτική επιτροπή. Κάνω λάθος? Γιορθώστε με αν κάνω λάθος. Όχι. Okay. Όχι, φίλε. Δεν σκέφτονται αυτά. Το μόνο που σκέφτονται είναι αυτό το πράγμα. Και κακό κατά λάθος κάτι εκπομπές αργανών ευρωπαϊκούς και γελάω, ρε, κλαίω από τα γέλια. Κλαίω από τα γέλια. Δηλαδή πραγματικά είναι οι άνθρωποι. Να μην σχολιάσουμε. Έγινε, Άγγελε. Έγινε. Ο καθένας, φίλε, έχει το δικό του καημό. Όπως καταλαβαίνεις, ο καθένας έχει το δικό του. Τελείωσε. Τα προβλήματά τους δεν τα βλέπουν. Δεν βλέπουν ότι μόνοι τους καταστρέψαν την ομάδα τους. Δεν πειράζει, φίλε. Ο καθένας, ξαναλέω, έχει τα δικά του θέματα. Τους σουπεράδες να διοικήσουν την ομάδα. Έχει ο καθένας τα θέματα του. Δεν χαλά ούτε 5 λεπτά. Δοθεί το όνομα να θυμηθείς για να δεν τα πάω, έτσι φίλε μου. Έγινε, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Κληρώνουμε, όπως ακούσετε, μπήκε ο Βαγγέλης στην παρέα μας, που έτσι κι αλλιώς είναι την παρέα μας. Έχουμε δώσει και εκεί κυβότια, παιδιά, κρασιά και κρασιά. Όλα τα χρόνια. Γυάλινο μπουκάλι με υπέροχο πόμα, γυάλινο, καταπληκτικά κρασιά, δεν τα βρείτε όπου, στα σούπερ μάρκετ κτλ. Μου έχει πει, δίνω μόνο εκλεκτά. Σε ακριβά ξενοδοχεία, σε ακριβά εστιατόρια, στο εξωτερικό. Λοιπόν. Και αδερφός, Ζουμουσάκη, χρόνια. Χρόνια. Και αν έχουμε δώσει κυβότια στους ακροατές. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε ένα τέτοιο κυβότιο κρασιά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, φίλε. Πάλι εγώ είμαι. Έλα, γορμέλα. Έλα. Στο πρώτο μισάωρο έκανες μια αναφορά για τη μάνα. Ναι. Ήταν για ακροάτριας μητέρα που σαν σήμερα πριν 2 χρόνια έφυγε και είναι ξεχωριστή, λοιπόν, στην παρέα μας. Αυτή για την οποία αναφέρθηκα. Εγώ οφείλω, αισθάνομαι και έχω την ανάγκη να σας πω κάτι. Χορτάστε τους όσο μπορείτε. Την έχω χάσει πολύ μικρό στη μαμά. Δεν τη χόρτασα. Χορτάστε τους. Σωστό. Κάθε στιγμή. Αυτό που λες. Ζήστε τους με όλα. Μικρά, μεγάλα, άγρια, ψηλά, χοντρά, ό,τι έτσι, έτσι, μπορείτε να φανταστείτε. Όπως το λες. Κάθε στιγμή. Γιατί θα ζητάς ζήστε μετά, έστω και για ένα λεπτό να μπορούσες. Έστω και για ένα λεπτό. Αποτυπώστε κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Εμείς που είμαστε από αυτούς που δεν τα προλάβαμε, μας λείπουνε. Σκεφτείτε το, επεξεργαστείτε το και θα καταλάβετε τι λέω. Ζούμε σου, αδερφιά. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια, γεια. Αυτό ακριβώς που είπε. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο η ΑΕΚ στην ΑΕΚ φέρονται για τα 14.000 και κάτι υψηλά διαρκείας? Γιατί λέει τεράστια αύξηση σχέση με πέρσι. Τεράστια αύξηση, Κωστή. Γιατί χαίρονται με τον τρόπο που το πήρανε. Έτσι χάρτινο, έτσι χάρτινη ήτανε. Έτσι χάρτινοι θα μείνουν και αυτοί που τους γυρίσαν την πλάτη, οι δικοί τους οπαδοί δηλαδή, τους γυρίσαν την πλάτη, όσοι νιώθουν επιτέλους, έγινε και αυτό. Να μην να μπορούν να κουβέντα ξεπεράσουν ούτε καν τα 15.000 διαρκείας. Παραδέχομαι. Σε ένα χαλές γήπεδο, Κωστή. Παραδέχομαι τους αεκτσίδες, τους παραδέχομαι. Με όλη, όλη τη σημασία της λέξης. Τους παραδέχομαι που δεν παραπλανήθηκαν από μια ψεύτικη κατάκτηση πρωταθλήματος. Δεν πλανήθηκαν, δεν έπεσαν μέσα σε αυτήν την τεράστια λαχτάρα του να πάρω κάτι και ας είναι με όποιον τρόπο είναι, ας είναι με τον τρόπο που κορόιδευα και λιδωρούσα τόσα χρόνια, τους παραδέχομαι. Έχουμε τέτοιους στην παρέα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα. Κωστή, λοιπόν, αυτούς φίλε τους παραδέχομαι. Είναι όπως παραδέχτηκα τους Ολυμπιακούς που σηκώθηκαν και έφυγαν στην απονομή στο ψεύτικο κύπελο τότε με τον Αστέρα Τρίπολη στο ΆΚΑ, με τη Χερούκλα που γύρισαν την πλάτη. Εκεί μπορεί ο άλλος να πιστεύει κάτι άλλο, να είναι άλλος οπαδός. Όμως τον παραδέχομαι, φίλε, γιατί δείχνει ότι ξέρει
να αναγνωρίζει το ψεύτικο, το κύβδηλο, το σάπιο και γυρίζει την πλάτη του. Τέλος. Ακούς, ξέρω, έχω ακούσει για αυτό που λες, απλά εγώ έλλον και μοναδικό που ξέρω, Άκτσι, είναι της άλλης φιλοσοφίας, ότι όχι, καλά το πήραμε έτσι και έτσι έπρεπε να το πάρουμε κτλ. Λοιπόν, Κωστή, θα ήθελα να ευχαριστήσω λίγο τον Μιχάλη στον Εύασμο. Πηγές. Ναι, ναι. Μπράβο, ήταν μια χαρά, όλα καλά. Όσο για τη λαδοκολάρα, ακόμα το πληρώνω να το ξέρει. Εγώ να δεις τι πληρώνω. Έχεις κάνει, φίλε, μεγάλο πάταγο. Γεια σου, Τσουκνίδα. Φιλιά. Πάλι συμπλήρωση. Boy. Πάμε παρακάτω. Πληρώνουμε κρασάρες σήμερα. Ένα κυβότιο υπέροχα κρασιά αμπελόης. Γράφεται 2310-287-888 στο τηλέφωνο σας και μας καλείτε. Δεν το κάνουμε με τα μηνύματα, θα το κάνουμε και σήμερα μέσα από το Σούξου Μούξου. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρε του. Καταρχάς, θα πρέπει, επειδή έχω σχέση, είχα δηλαδή αρκετή σε συνεργασία με κατασκευαστική εταιρεία. Ναι. Το 1 τρίτο. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι. Ναι. Είναι η δουλειά σου σχετική, είναι έχει συνάφεια με... Λογιστής. Α, μάλιστα. Έχεις. Ναι. Το 1 τρίτο από τα χρήματα που ακούμε, δηλαδή αν είναι 100 εκατομμύρια, περίπου τα 30 εκατομμύρια πάνε σε εργατικά. Σε εργατικά, έτσι, μάλιστα. Οπότε φαντάζεστε ότι πολλά εκατομμύρια θα πάνε σε ανθρώπους που θα πάνε να αγοράζουν προϊόντα μέσα από αυτό τον τόπο. Πολύ δηλαδή πάρα τα χρήματα γυρίζουν μέσα στον τόπο που ουσιαστικά πέφτουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτά δίνουν δύναμη μέσα σε ένα τόπο. Μακάρι να γίνουν 10 τέτοια έργα. Θα δεις τεράστια διαφορά στον τόπο αυτόν, στην περιοχή αυτή. Λοιπόν, το ζήτημά μας λοιπόν είναι ότι πραγματικά αυτό είναι η ανάπτυξη. Τα έργα. Αυτό είναι, φίλε. Γι' αυτό, και θα γίνει ανάπτυξη θα επειδή κάποιος θα βάλει το χέρι βαθιά, βαθύτατα, απίθμενα στην τσέπη για να γίνει αυτό. Αλλιώς δεν υπήρχε όταν περίπτωση. Θα δεις να ανεβαίνουν οι εργασίες οι κατασκευαστικές, δυστυχώς έχουν πέσει τα πάρταρα. Οι Αλβανοί έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει γιατί σχεδόν το 60-70% δεν έχει οικοδομία, φίλε, έχει πεθάνει, φίλε, οικοδομία. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχω ανθρώπους που ασχολούνται και λέει Κωστή, μόνο με ανακαινήσεις, μόνο με τέτοια πράγματα πλέον. Μόνο με τέτοια πράγματα. Άνθρωποι που. Οι μηχανικοί ψάχνουν για άλλη δουλειά. Δηλαδή, έχουν σταματήσει πια. Δεν έχει τίποτα. Αλλά είναι σημαντικό να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει κανείς τα μεγέθη, γιατί τέτοια μεγέθη δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κάτω στην Αθήνα μπορεί να γίνονται. Λοιπόν, από τη Λάρισα και πάνω δεν γίνονται πια. Και το δεύτερο που θέλω να πω και πραγματικά είναι για μένα πολύ βασικό, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση περίεργη, δεν ξέρω, τέλος πάντων ζορίστηκα λιγάκι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το Σάββατο έχουμε πια φτάσει στο αμήν. Έτσι και συμβεί οτιδήποτε, έχουμε πρόβλημα με την ΑΕΚ. Εννοείς. Με τους διαιτητές? Όχι, με εμάς, με τους οπαδούς. Αλλά τι να συμβεί τώρα, δεν υπάρχει. Κοίταξε, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε. Βρέθηκε ένας βλάκας τώρα εκεί πέρα μεμονωμένος. Όποιος τολμήσει όμως να σηκώσει χέρι για να κάνει το οτιδήποτε στην Κρήτη είναι εγκληματίας. Ναι, αλλά εμένα δεν το σκεπάζουν οι υπόλοιποι, το σκεπάζουν οι υπόλοιποι, φίλε, όπως είναι. Κωνσταντίνε, να λέει μια ολόκληρη, ένας ολόκληρος σύνδεσμος και μάλιστα παλιός. Η ΠΑΕ ήταν λαλίστατη, λέει γι' αυτό. Κάτσε ρε φίλε, τι πάει να πει λαλίστατη? Αυτό καταδίκασε το μέχρι αηδίας. Έτερον κάτι. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο για το οποίο έχουν παράπονο. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά απλά σου λέει, είναι, ήθελα... είναι παλαβό να ακούω από συνδέσμους όταν εκθέτουν κάποιοι την ίδια την ομάδα που αγαπάνε να πάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ναι, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά σου λέει δεν έπρεπε η φανέλα, δεν έπρεπε να δοθεί αυτό το νούμερο. Δεν έπρεπε να δοθεί. Ναι, παιδί μου, συμφωνώ σε αυτό που λες. Άσε και εκεί πάλι ότι δεν μπορείς να δίνεις, εντάξει, να το πεις, να το πεις και αυστηρά, αλλά να βάζεις και κάποια όρια, γιατί φτάνεις στο σημείο. Φιλάρα, τι είπα, όλη την εισαγωγή γι' αυτό, με αυτό ασχολήθηκα. Ναι, το είπα. Έγινε, αγόρι μου, έγινε. Απλά δεν μπορείς να δίνεις δικαίωμα στους αντιπάλους
να λειτουργούν εις βάρος της ίδιας της ομάδας. Εμένα όμως με ενδιαφέρει το Σάββατο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, είναι αδικαιολόγητα 1000%. Τα πάντα, εγρήγορση. Γιατί πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα. Άστο, ξέρουμε τι έγινε μετά. Έγινε, σε χαιρετώ, γεια σου φιλάρετε. Λοιπόν, άλλη μία πριν το διάλειμμα, καλημέρα, μία γραμμή εννοώ. Γεια σας. Πέσαμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Κρασάρες κληρώνουμε το τελευταίο μισάωρο από τα κρασιά Αμπελόης, κορυφαία μάρκα, υπέροχα, μια κυβωτιάρα κρασιά, ο φίλος μας ο Βαγγέλης μπήκε κατευθείαν. Σήμερα κάναμε παύση να πούμε στα δώρα μας. Από αύριο θα έχουμε επίσης τεράστιο δώρο από την Electronet. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, μην ανησυχείς Μάκη, μην ανησυχείς. Εδώ είμαστε, πάμε γραμμές 2310-287-888, ζου μου σου λέμε. Να πω το εξής. Επί τη ευκαιρία των 20 ετών που βρισκόμαστε πίσω από τον μπλιμπλίκι, πίσω από το μικρόφωνο, θα ψάξουμε και θα βρούμε ένα χώρο στο τελείωμα της χρονιάς, να κλείσουμε δηλαδή τη σεζόν, να είναι συμπληρωμένα τα 20 χρόνια, να είμαστε κανονικά τυπικοί, δηλαδή το 2019 την άνοιξη, να κάνουμε μια μεγάλη μάζοξη και θέλω να είναι τακτοποιημένα όλα από χορηγούς, οι πίτσες, τα κρασιά, οι μπύρες, τα μπλουζάκια, τα φαγητά, αυτά. Να μην έχετε να πληρώσετε τίποτα απολύτως. Σας το λέω από τώρα, ετοιμαστείτε. Θα βρούμε τον τρόπο. Με καταστήματα θα βρούμε τον τρόπο, με χώρους, για να μην χρειαστεί να πληρώσετε τίποτα. Δεν θέλω για να έρθετε δηλαδή να μας γνωρίσετε από κοντά όσοι δεν έχετε έρθει, να σας πούμε πληρώστε έστω και ένα ευρώ. Δεν υπάρχει λόγος. Θα το κάνουμε με χορηγίες. Θα παίξουμε μία εβδομάδα το χ μαγαζί ή 10 μέρες ή 20 μέρες ή την τάδε εταιρεία που θα έχει τα φαγητά ή τα μπλουζάκια ή οτιδήποτε για να μην πληρώσετε τίποτα. Για να κάνουμε γενέθλιο πάρτι 20 χρόνια πίσω από τα μικρόφωνα. Και ευελπιστώ αυτό το πράγμα να συνδυαστεί με κατάκτηση πρωταθλήματος και στα χαρτιά και στα δικαστήρια και στον αγωνιστικό χώρο και παντού. Να επαναληφθεί αυτό που έγινε πέρσι, αλλά να γίνει και στα χαρτιά. Γιατί στα χαρτιά μου το πήρανε πέρσι, στα δικαστήρια. Μακάρι. Εγώ λέω σήμερα, επειδή με ρώτησε και εχθές ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος. Το λέω σήμερα που είναι η δεύτερη μέρα που είναι ανοιχτά τα σχολεία. 9 και 41 είναι η ώρα τώρα. Έτσι, 9 και 41 πείτε όπως θέλετε, 9 και 41 λεπτά. Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου. Ότι θα πάμε στους 16 του Europa League. Γίνεται ωραίο σποτάκι αυτό. Λέω σήμερα ρε παιδί μου, 9 και 41 πρώτα λεπτά και 42 τώρα. Τετάρτη σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, 12 του μηνός. Ότι θα πάμε στους 16 του Europa League. Λέω εγώ, εσύ βγες και πες ότι δεν θα πάμε. Όπως σε λέει και κάποιος. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Κωστή μου. Γράψε πρώτα το νούμερο, Εύη 338. Χθες συγκλώνησες με το κουστούμι του στράτου. Θέλω να σου πω ότι... Όχι, δεν ήταν κουστούμι, ήταν παντελόνι. Παντελόνι. Μόνο παντελόνι. Να σου πω ότι τότε ράβαν και παντελόνια σκέτα. Ο Σωτήρης, που είναι στην ηχοληψία σήμερα και δεν ήταν χθες, είναι μέγας φαν του στράτου. Μακάρι και, να το πρόσεξε, είχα. Όχι μόνο για τις φωνητικές του δυνατότητες, για όλα αυτά που έκανε στο πεντάγραμμο, αλλά σαν κοψιά. Σαν στυλ, σαν ντύσιμο, σαν παρουσία, σαν ανάστημα. Εμείς εδώ τον χαιρετούσαμε σαν γείτονα, τώρα τι να πω. Εντάξει. Μου φαίνεται, ναι, εντάξει. Μάλιστα. Άστο αυτό, πάει αυτό. Μάλιστα, πάμε λοιπόν. Αν θέλουμε, βάλε το νούμερό μου και αν κερδίσω δώστα σε ένα πολύτεκνο ή ένα... Πες μου λίγο 338. Το νούμερο. 338. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Γιατί πριν είπες για τον Νικολαίδη και για τη Δέσποινα Βανδύ. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάποιον που λέγεται Θοδωρής Ζαγοράκης και η Ιωάννα Λίλη, η οποία και αυτή παίρνει μεγάλη εκπομπή στο Έψιλον και ο κύριος σύζυγός της, ο Ευρωβουλευτής, τηρούσε συγγύη θείος, κοιτούσε αλλού, σφύριζε κλέφτικα και δεν νοιάστηκε καθόλου για αυτά που γίναν. Δεν πήρε μέρος, δεν φώναξε. Περισσότερο φώναζε ένας του Λεβέντη, ένας βουλευτής, ο οποίος πήρε να βρει και τον πελάτο άνθρωπος, παρά αυτός. Δηλαδή, να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, μπορεί να μην μίλησε κατά του ΠΑΟΚ, όπως μιλούσε ο Νικολαίδης. Αυτό θα έλειπε κιόλας. Ναι, απλά περίμενε ο κόσμος πολύ πιο έντονη αντίδραση, πολύ πιο άμεση. Πέρα βρέχει, όμως τα ωφέλη δεν τα αρνούνται. Η γυναίκα μου να είναι
Αυτό όμως δεν το είπες και είναι άδικο. Εγώ βγήκα να το πω γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Και ναι. πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν όλοι οι ακροατές. Δεν θα υπάρξει ακροατής. Εγώ δεν είμαι ενάντια. Το Ζαχαράκι τον αγαπούσα και τον άτρευε και όλα καλά. Κανείς, κανείς δεν μπορεί να σβήσει αυτά που πρόσφερε και σαν παίχτης και, και σαν πρόεδρος. Έτσι, αλλά έτερων εκάτερων. Περίμενε ο κόσμος, ειδικά από αυτόν. Άλλο τ' άλλο. Εμείς περιμέναμε μετά από αυτά που γίνανε μεγάλη συμπαράσταση από αυτόν. Και δεν είδαμε τίποτα απολύτως και πάλι του δίνει εκπομπή και μάλιστα εκπομπάρα. Ναι. Τη γυναίκα του. Ξεκίνησε να μιλάμε μόνο για τη Βανδύ. Ξεκίνησε. Όχι ακόμη, αλλά είναι μεγάλη εκπομπή. Και δεν ξέρω μικρή, τι εκπομπή. Μεγάλη. Τι μεγάλη, εκπομπή. Μεγάλη. Άκουμε τη Σελέο, το διάβασα. Πρωινό. Δεν ξέρω τώρα ποια ώρα θα είναι, αλλά είναι μεγάλη. Δεν είναι μια εκπομπούλα. Είναι μεγάλη. Παίρνει άτομα με τα αλλάζει προσωπικότητα που έχουν προφοβίες αυτά με ψυχολόγους. Μήπως είναι αυτό που κάνει η Καρδάσιαν που της με το αδυνάτισμα. Ακριβώς. Μεγάλη εκπομπή, μεγάλο κόνσεπτ. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό αυτό. Και όλα αυτά πρέπει να τα λέμε. Μη λέμε μόνο για τη Βανδύ και τον Νικολαίδη, ο κάτω-κάτω Νικολαίδης ήταν σε αντίθετη ομάδα και τα έλεγε αυτά. Λογικό είναι, γιατί να μην όχι, τα πει. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό που είπε, τον Νικολαίδη σε αλίμονο. Δεν ξεχνιέται σίγουρα, αλλά λέμε τώρα, πόσο μάλλον να περιμένεις από τον δικό σου άνθρωπο και να μην βλέπεις. Ναι, τότε το είχαμε πει όταν έγινε, έκανε, ότι περιμέναμε, πολλοίς κόσμος περίμενε μέχρι και παρέτηση. Το ίδιο που έκανε και ο Αναστασιάδης της προάλλης στην ΕΔ που είπαμε. Βεβαίως. Ο Άγγελος. Τα είπαμε και εκεί. Να τα λέμε. Ναι, δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Τα λέμε φυσικά. Όταν έχουμε προδοθεί, γιατί εγώ το θεωρώ προδοσία τους δικούς μας ανθρώπους, τι να περιμένουμε από τους άλλους. Έγινε. Εντάξει. Γεια σου, Εύη. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ο κόσμος από αυτούς που τους θεωρεί δικούς του και που είναι δικοί του, περιμένει μια άλλου είδους, πιο πάοκ αντίδραση, να το πω έτσι. Δηλαδή θέλει τον άνθρωπο που τον νιώθει δικό του. Δεν θέλει να τον βλέπει να είναι διπλωμάτης ή να υπεκφεύγει. Θέλει να είναι εκεί, να πει την κουβέντα όπως θα την έλεγε ο ίδιος. Γι' αυτό υπάρχει το παράπονο. Δεν μίλησε κανένας εις βάρος του ΠΑΟΚ. Όμως περιμένω εκεί που τον πολεμούν να βγεις μπροστά. Αυτό λέει. Και το είπαν και πολλοί. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. 4,85 για τα κρασιά. Να ξέρετε, επειδή είναι λίγα τα ονόματα, αργήσαμε σήμερα, θα είναι και αύριο τα ονόματα λοιπόν, για τα κρασιά, έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Παρεπιπτόντως, μου ήρθε μήνυμα τώρα, αύριο θα δώσω εισιτήρια για ΠΑΟΚ Τσέλσι. Αύριο θα δώσω εισιτήρια. Τόσο τυχερός είστε. Παρακαλούνται οι φίλοι, συνδετημόνες. Ξέρω εγώ να πούμε παρέα, οτιδήποτε, γείτονες, ξαδέρφια, συνυφάδες, συμπεθέρες. Να μην ενοχλούν στο κινητό, δεν υπάρχει λέπη. Τρία θα τα κληρώσω κανονικά στον αέρα στους ακροατές. Θερμή παράκληση. Ναι, κλείστο τηλέφωνο για να μην το ενοχλούν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ενοχλούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αύριο λοιπόν θα κληρώσουμε τρία μαγικά χαρτάκια, να ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να σου θυμίσω ότι από την περασμένη Παρασκευή μας είπες ότι θα διαβάσεις ένα μήνυμα. Φίλε, το πιστεύεις, το έχω μπροστά μου. Για την Βερμπλούμενα. Ναι, το πιστεύω. Παλεύω, βλέπεις τι γίνεται με τις γραμμές. Δεν προλαβαίνω, φίλε, το έχω μπροστά μου τέσσερις μέρες, πέντε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπροστά μου είναι τώρα. Μόλις κλείσεις θα το διαβάσω. Μόλις το έχω μπροστά μου, σου λέω. Θέλω να σου πω κάτι. Για το Σανό. Για το Σανό. Ναι. Έχω σταματήσει να διαμαρτύρομαι πλέον για τα αυτονόητα. Ναι. Όποιος θέλει να αυτό σανό. Να τρώτε σανό μπόλικο. Όσο σας δίνουν να το τρώτε. Γιατί μόνο για αυτό αξίζεται. Τίποτα άλλο δεν θα πω για κανένα γεγονός, για κανένα... Η διαμαρτυρία των συνδέσμων τη στηρίζω μέχρι στο σημείο ότι ναι ρε φίλε, αλλά πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ναι. Αυτό που είπε ο Αντώνης στην αρχή, δεν θα ξυλωθεί βίδα ή καρεκλάκι, αυτό να το δέσουν από παντού. 100%. Χίλια, όχι 100, 1000%. Δεν θα τολμήσει κανένας να παίξει. Έρχονται και παρέρχονται, ο ΠΑΟΚ και η Τούμπα πρέπει να είναι εκεί. Φυσικά. Αν δεν μπορεί να είναι εκεί, πρέπει να γίνει, να γίνει κάπου που να μην έχουμε ανάγκη από κανέναν πλέον. Αφού βάζουμε μόνοι μας τα λεφτά μας, τα λεφτά του μεγαλομέτωπου, του προέδρου μας. Φυσικά. Όταν λέμε, έτσι το νιώθουμε, όταν λέμε μόνοι μας τα λεφτά μας, αυτό εννοούμε. Τα θεωρούμε δικά μας τα χρήματα από αυτόν τον άνθρωπο. Και τα πονάμε κιόλας. Όταν τα ξοδεύει εκεί που δεν πρέπει, όχι, αυτό λέω.
Μου λένε κάποια στιγμή, μου είπε κάποιος φίλος, συμμαθητής μου. Μου λέει, καλά ρε εσύ, τι ζόρι τραβάς, λέει, άμα αυτός ξοδεύει. Μα κάνεις λάθος. Τα πονάω, γιατί αυτά θα μπορούσαν να πιάσουν τόπο κάπου αλλού. Όταν έχει δώσει, ας πούμε, και το χ παίκτη και του βγαίνει άχρηστος και του τρώει λεφτά. Το πονάω, δεν είμαι αδιάφορος δηλαδή. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Μπορεί να του τρέχουν από τα μπατζάκια και να τα έχει πολλά, αλλά θέλω να πιάνουν τόπο, ρε παιδί μου. Και ο ίδιος να μην στεναχωριέται. Γιατί πίστεψέ με, τρώει και αυτό στην πίκρα όταν βλέπει ότι. Όποιος μου φέρει μία εταιρεία, μάλλον, δεν θα πω έναν, μία εταιρεία που πλήρωσε έτσι την εφορία, έτσι όπως πλήρωσε αυτός ο άνθρωπος, ο ευεργέτης του ΠΑΟΚ, όποιος μου φέρει, θα του δώσουμε άλλα 10 εκατομμύρια εμείς. Θα τα μαζέψει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και θα τα δώσει. Αυτό ακριβώς. Έγινε, Παναγιώτη. Έτσι, την αγάπη μου. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν. Μην τηλεφωνείτε άλλο, αφήστε λίγο, γιατί πρέπει, οφείλω εδώ και μέρες το περιμένω. Τα παοξάκια είναι και προηγούμενων γενιών, είναι πολλές γενιές, τρεις και τέσσερις γενιές άνθρωποι, που ο κάθε ένας έχει το δικό του τρόπο ή την δική του, ας το πούμε, οπτική γωνία στα πράγματα, για να εκφράσει αυτό που θέλει. Τα τελευταία χρόνια μπήκαν στη ζωή μας τα social media. Παλιά υπήρχε ένα σταθερό τηλέφωνο, έβγαινες να πεις, αν υπήρχαν αθλητικά ραδιόφωνα, που κάποτε δεν υπήρχαν, υπήρχαν μόνο τα μεγάλα σπορ του Βορρά, η κουβέντα γινόταν στο καφενείο, γινόταν στο γήπεδο, γινόταν στα στέκια, γινόταν στη δουλειά που είχε ο καθένας, στο εργοστάσιο, στο μπουγατσατζίδικο, στο σχολείο, οπουδήποτε. Μπαίνοντας στη ζωή στην καθημερινότητά μας, καταρχήν τα αθλητικά ραδιόφωνα, ο κόσμος απέκτησε βήμα εκεί. Θα ακουστούν οι σωστές φωνές, θα ακουστούν και οι περίεργοι, θα ακουστούν και... Είναι, παιδιά, είναι μια τεράστια δεξαμενή ανθρώπων. Αυτό που βιώνω εγώ από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα που κάθισε στο μικρόφωνο, βγάζουμε γραμμές, από την πρώτη μέρα. Μετά λοιπόν μπήκαν στη ζωή και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέμε. Και έτσι το Facebook, το Twitter, το Instagram, όλα αυτά μπήκαν στη ζωή, στην καθημερινότητα του οπαδού και της ομάδας. Και βλέπετε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ δυνατό, είναι σε μια έκρηξη. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα σκάσει ή θα μπει κάπου ένα μέτρο ή θα μπει κάπου πιθανόν κάποιος που κονόμησε από όλα αυτά να πει, μάγκες, 5 ευρώ ο καθένας για να μπορεί να είναι στο Facebook ή στο Instagram. Γιατί εγώ πιστεύω ότι εκεί θα πάει το πράγμα κάποια στιγμή. Τους μάζεψαν όλους και μετά θα πούνε, παιδιά, τώρα. Το και το. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που είναι στα social media, δεν είναι μόνο οι περίεργοι που μπαίνουν για να βρίσουν, ας πούμε, και να καταραστούν ή με ψεύτικα προφίλ να δημιουργήσουν αναμπομπούλα και φασαρία. Είναι και άνθρωποι με πολύ ωραίο λόγο που έχουν τη δυνατότητα πλέον να επικοινωνήσουν με τον παίκτη, με τον γιο του προέδρου, με τον, με τον διοικούντα. Και είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, άνοιξε ένας διάβολος. Και έκανα την εισαγωγή για να καταλήξω το εξής. Έχει βάλει λοιπόν η Νίνα Βέρμπλουμ στο προφίλ της στο Facebook την εξής ανάρτηση προ λίγων ημερών. Σοου, θυμάστε τι είχε γίνει, έτσι. Δεν έρχεται, δεν θέλει, δεν τσαρέσει κτλ. Είχε γίνει ολόκληρη φασαρία. Στην ουσία αυτή χρεώνεται τη μεγάλη καθυστέρηση. Και ίσως το ότι ο Βέρμπλουμ δεν μπορούσε να είναι εδώ με την Μπενφίκα. Λέω τώρα. So, we are slowly adapting to our new life. And it feels really good. Συγχωρέστε την γερμανική προφορά μου, είμαι της γερμανικής φιλολογίας, τα αγγλικά τα μάθαμε μετά. Φτάσαμε μέχρι ένα lower. Λοιπόν, άρα λέει, σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε στην καινούργια μας ζωή και πραγματικά νιώθουμε πολύ όμορφα που γίνεται αυτό. I just want to say a big thank you, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, to all of you who have sent greetings. And welcome us to Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει θερμές ευχές και μας καλωσορίσατε στη Θεσσαλονίκη. Εμάς, την οικογένειά μας. Αυτό είναι το μήνυμά της. Καταλαβαίνει και αυτή ότι τον κόσμο τον τζίτωσες αρκετά. Δεν μου αρέσει το σπίτι, θέλω το χαλάκι έτσι, θέλω την θερμοκρασία, θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δεν ξέρω μέχρι τι βαθμό ίσχυε αυτό, αλλά έγινε όμως. Μπαίνει λοιπόν ο φίλος μας ο Στέργιος. Προσέξτε επίπεδο και πόσο ωραία της μίλησε από κάτω. Της γράφει λοιπόν στο προσωπικό προφίλ. You have a great family. Έχετε μια σπουδαία οικογένεια. Your children are very lucky to grow up in a country that democracy and sciences born.
είστε πολύ τυχεροί, τα παιδιά σας είναι πολύ τυχερά, γιατί θα μεγαλώσουν σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τις επιστήμες. You will learn the Greek history. Θα μάθετε την ελληνική ιστορία and mythology και τη μυθολογία. Which are taught to all the countries in the world. Που διδάχτηκαν και υπόθηκαν σε όλες τις χώρες του κόσμου. They will grow up in a country where the Olympic Games born and we taught healthy competition all over the world. Θα μεγαλώσουν τα παιδιά σου σε μια χώρα που γέννησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και που δίδαξαν τον υγιή ανταγωνισμό, την άμυλα, σε κάθε άκρη της γης. You will become PAOK for a life because it's the only group in Greece with principles of history and ideals. Θα γίνετε PAOK για μια ζωή, for a life, επειδή είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχει αρχές και έχει ιστορία και ιδανικά. Εδώ τώρα έχει τελειώσει το σοβαρό κομμάτι και το ιστερόγραφο που περίμενα φυσικά από το φίλο μας το Στέργιο. Enjoy your stay and drink σουρωτή. Απόλαυσε την παραμονή σου, λέει, στη χώρα μας, στην πόλη μας. Και πιες σουρωτή. PAOK family continues to grow up. And do not forget, Macedonia is Greek. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ μεγαλώνει, λέει, και μην ξεχνάς, η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό είναι. Μπήκε και της τα είπε. Τυχερή είσαι που ήρθες σε αυτήν την οικογένεια. Όσοι ήρθαν εδώ, θα μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον. Με σεβασμό, σε ένα παραδεισένιο τόπο. Εφόσον ο άντρας σου παίξει και μπαλίτσα και μας δείξει ότι εκτιμά τα πολλά λεφτά που του έδωσε η ομάδα και ο Ιβάν, εφόσον δίνει την ψυχή του, όπως λέει, μαθαίνω μέσα στην προπόνηση, ότι είναι, λέει, καθηγητής στο τάκλινγκ. Πέφτει με πάθος σε κάθε φάση. Περιμένουμε, πιθανό να το δούμε και το Σάββατο, το Βέρμπλουμ, παιδιά. Το διάστημα που χρειάστηκε για την προσαρμογή του το πέρασε και τώρα ήρθε η στιγμή να δούμε την προσωπικότητά του, την αξία του, να την ξεδιπλώνει στον νευραλγικό χώρο των ΧΑΦ. Να το δούμε στη θέση του Κάνιας, εκεί θα παίξει. Εκτιμούμε τον Κάνιας, τον αγαπούμε για αυτά που δίνει, όμως άλλη κλάση ο Κάνιας, άλλη κλάση ο Βέρμπλουμ. Όπως είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα προσαρμόσει ο Ρασβάν την ομάδα, πιθανόν και ίσως με ένα άλλο σύστημα πέρα από το 4-2-3-1, με την προσθήκη, με την απόκτηση του Καρέλη. Μήπως δηλαδή αλλάξει το σύστημα σε 4-3-3, μήπως παίξει με δύο επιθετικούς μπροστά, μήπως κάνει 4-4-2, μήπως ανεβαίνουν ο Μάτος και ο Βιερίνια, πάρουν όλη την πλευρά και βάλει μέσα στην εντεκάδα και τον Καρέλη. Θα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σημασία έχει ότι είναι πολλά τα παιχνίδια και ότι υπάρχει δυνατότητα με πολύ σπουδαίο υλικό στον πάγκο για επιλογές στον προπονητή. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οι τρεις σήμερα που πρόλαβαν έδωσαν ονόματα και οι φίλοι μας αύριο θα μπουν σε κλήρωση, γιατί αργά το ξεκινήσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη για τα κρασιά του. Αύριο θα κληρώσουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Chelsea. Μαγικά χαρτάκια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει πάλι. Δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε και θα πούμε πάλι ότι αν είχε χωρητικότητα 80 και 100 χιλιάδες στο γήπεδο. Να επισημάνω επίσης το εξής. Αυτό που είπαμε μέσα από την εκπομπή δεν είναι δική μου ιδέα, είναι ακροατής που θα βρω και το όνομά του, που είπε το νέο γήπεδο πρέπει να έχει 41.926 θέσεις. Το 4 της θύρας 4 και το 1926, που καλό θα είναι να υπάρχει. Να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Ωραία ιδέα είναι και όχι δική μου, το επισημαίνω. Ας μου στείλει ο φίλος που μου το έχει στείλει το μήνυμα. Καλό θα είναι να ακουστεί και το όνομά του. Λοιπόν, τελειώνουμε. ΠΑΟΚ Ότο, εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας. 2-11-93-5 πεντάρια με την υποστήριξη Σούρας Brokers. Κορυφαία ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας, για το μηχανάκι σας. Μπείτε στο ΠΑΟΚ Ότο ή Auto, για να το πω έτσι και στα γερμανικά. ΠΑΟΚ Auto, ΠΑΟΚ Auto.gr και ενημερωθείτε για τα πακέτα, για τις προσφορές, για το πώς εξασφαλίζουν εσάς σε περίπτωση ατυχήματος, για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στους όρους της ασφάλειας που θα κάνετε. Πρώτη φορά ομάδα ασφαλίζει τους οπαδούς της, πολύ σημαντικό. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι κορυφαίες γεύσεις στην πόλη, εκεί στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο, σε ένα κουκλίστικο μαγαζί
που έφτιαξε ο Δημήτρης Βαγγέλης. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Έρχεται η Τρόικα, Παπαδόπουλος, Ασλαμάς, Σαλτίδης, εδώ το τρίο. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός 8. Μην ξεχνάτε ότι για την αιμοδοσία που με ρωτάτε στο τελευταίο μήνυμα που ήρθε από το φίλο μας τον Τάκη, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος μπαίνετε και λέτε για την ομάδα αίματος, για την ομάδα αίματος, για την τράπεζα αίματος αθλητηρίων, δίνετε αίμα και σώζετε ζωές. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 ζούμου σου λέμε!